Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης ψήνεται στις γυροκαρβουνιές. Γύρος αρίστης ποιότητας, ο οποίος ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Και όταν λέμε όρθια, εννοούμε σε ειδική όρθια ψιστιέρα που λειτουργεί με κάρβουνο. Ό,τι και αν επιλέξει από τις γυροκαρβουνιές είναι ψημένο στο κάρβουνο και είναι χειροποίητο. Χωριάτικο, λουκάνικο, χειροποίητο, σουβλάκι, σπιτικό. Όχι καφεδάκι και φτεδάκι. Καφεδάκι λέει εδώ. Σπιτικό καφεδάκι, τώρα στο σπίτι. Γυροκαρβουνιές για νοστιμιά και ποιότητα. Άνω Τούμπα, Λαμπράκι με διαγόρα. Γωνία για παραγγελία στο χώρο σας το 2310-988-198. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε, κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά με το goldmail.gr. Δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο με ένα κλικ. Αποκτήστε τώρα δωρεάν δωρεπιταγή έκπτωση έως 25% για διαδρομές με ταξί ή με minivan εκτός και εντός Θεσσαλονίκης. Με τον υπερσύγχρονο στόλο αυτοκινήτων της Taxiway. Δείτε και εκτυπώστε τώρα τις προσφορές στο www.goldmail.gr. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μας εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Μπασκετική βραδιά. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Θα τα πούμε καιρό μαζί σου να πούμε. Λοιπόν, για πες τι γίνεται. Ωραία βραδιά, μπασκετική. Ήταν ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς. Εγώ πήγα στο προπότο που τότε να πούμε λίγο το είδα. Ναι. Έπαιξα κάτι κίνο και κάθε Τετάρτη παίζω κίνο. Ναι. Κάθε Τετάρτη παίζω. Εγώ παίζω τζόκερ. Ναι. 40 ευρώ το μήνα παίζω κίνο. Και άμα κάτσει. Συνήθως τα παίρνω πίσω. Συνήθως τα παίρνω πίσω. Εκ δεξιών θα κοιτάξει για την ενημέρωση, εξ αριστερών ναι. Θα κοιτάξει για το ναι. Στοιχηματισμό. Στο στοιχηματισμό. Τι είχαμε. Τι αντελήφθη κάτι. Σαν έτσι αύρα μπασκετική. Αύρα. Ναι. Ναι, αντελήφθη. Στο γυρισμό πήγα κάπου με τα μάξι και άκουγα ραδιόφωνο να πούμε. Τι θα άκουγες τηλεόραση. Όταν άκουγα να πούμε τους Αργιανούς τα τελευταία δευτερόλεπτα δεν άκουγα ήχο. Είχε πέσει ο ήχος να πούμε. Λέω ρε πάση ο Ποκολόκο έκανε κανένα λάθος. Συνήθως αυτός είναι αριστούχος στα καλωδιακά να πούμε και σε αυτά τα πρακτικά. Ο Ποκολόκο είναι ο αρχηγός μας. Είναι ο άνθρωπός μας, ο τεχνικός. Καθίστε δηλαδή, το είδος του. Ναι, βέβαια. Ο Πασκάλ είναι ο άνθρωπός μου. Το στέλνω ένα μήνυμα. Ναι. Κάτσε να σου πω, σταλθέντα μηνύματα. Πού έστειλα μηνύματα, εισερχόμενα σταλθέντα. Ο Κολόκο, του στέλνω μήνυμα τέζα. Τέζα. Ναι. Τι σημαίνει τέζα. Δεν ακούω τίποτα. Τέζα λέω. Τέζα. Στον ύπνο. Πέφτει, τέζα. Τέζα. Τι σημαίνει τέζα. Εκεί που πα 7 πόντου απάνω και λε, αν το πήρα το μάτσα, θα σωθώ. Σου γυρνάει το μάτσα, όπω το λένε, ο Ζάρα. Ο Ζάρα, τι είναι αυτό εδώ, τα καταστήματα τι είναι. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τα καταστήματα. Είναι παίκτη του ΠΑΟΚ, αγωνιζόταν και στον Άρη πέρσι. Πληρώθηκε, αλλά πέρσι. Έβαλε. Έχει λαμβάνει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο το έχει κυνηγήσει
δικαστικά. Τελικά. Έβαλε δύο τρίποντα. Καθυστε... Δεν καλά, δηλαδή, με τον Άρη, ο Ζάρα. Όχι, μια χαρά τα. Γιατί το να κινηθεί νομικά για την εξασφάλιση οφειλών. Έχουμε μια σχέση και κινούμε εγώ νομικά εναντίον σου. Πάει να πει, δεν τα έχουμε. Επαγγελματία είναι, ρε φίλε, τη δουλειά του. Άλλο έκανε. Λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή αν τον είχε πληρώσει ο Άρη και το λένε εσύ Ζάρα. Τι, δεν θα βάζει τα τρίποντα, δεν ήταν πληρωμένο τον Άρη. Δεν θα τα βάζει. Τι λε, σήκωσε τώρα. Δεν θα τα βάζει. Τέλο πάντων, επειδή. Δηλαδή θα έλεγα στο παρακαλετό, ρε Ζάρα. Έλα ρε φουκαράδες είμαστε, ξέρω εγώ, όχι. Ο αυτοκράτορας. Ο Πάοκ ήρθε και καλά έκανε και έπαιξε για την νίκη. Δεν θέλουμε να μας χαρίζει τίποτα. Έπεσε το στέμα στον υπόνομο να πούμε. Καλά έκανε και έπαιξε για την νίκη. Έπεσε το στέμα στον απόπατο να πούμε, θα έλεγα. Έλα ρε Ζαράστα. Εγώ αν ήμουν παίξα τώρα. Έλα fuck your Zara fuck τώρα. Σε παρακαλώ τα γόρι μου τώρα. Πληρώθηκες τώρα, σε έδωσε εκεί. Καταρχήν. Με το χοντρό, καταρχήν. Τα δύο τρίποντα ήταν κρεμασμένα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολα σουτ. Ναι, τα πέταξε όμως. Δηλαδή ήταν καθοριστικά. Ναι, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Με παίχτη κρεμασμένο συνθήκες πάνω του. Θα πρέπει να είμαστε και λίγο δίκαιοι με την έννοια ότι μια εικόνα, μια ναι, φάση, ναι, άσχετα ομάδας, ναι, βγάζει ένα συνέστημα. Βγάζει μια καθοριστική σημασία σε εξέλιξη. Αυτά τα δύο τρίποτα του Θοδωρή του Ζάρα ήταν πάρα πολύ καθοριστικά. Άμα τον είχε πληρώσει κανονικά, δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση. Πάλι θα τα βάζε. Πάλι θα τα βάζε. Θα τα βάζε. Φυσικά θα τα βάζε. Εγώ να μπορεί να έλεγε βαριέσαι, κρίμα είναι αυτά, πήρα τα λεφτά μου να πούμε. Εντάξει, θα είμαι πιο χαλαρός. Ο Σουτέρ εκείνη την ώρα λειτουργεί στυλιτωδός. Δεν καταλαβαίνει. Πιστεύεις ότι οι παίχτες σε οποιοδήποτε άθλημα δεν έχουν αυτή την. Να μην πω τη λέξη, την συναισθηματική, πώς να το πω, διέγερση. Όταν βάζουν τέτοια καλάθια. Ένα φίλος μου μάνατζερ, τι με είπε. Ναι. Είχε ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε στην έδρα του Αιγίου, ναι, και αυτός έπαιζε στη Ζάκυνθο. Ωραία. Και έπεφτε ο Αίγιος και η Ζάκυνθος ήταν, ξέρω εγώ, κατά κάποιο. Και είχε ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε και στη μια ομάδα και στην άλλη. Ναι. Λέει, τι, εντάξει, θα πάω παίξω. Θα πάω παίξει την μπάλα σου. Και θα πάω παίξει κανονικά την μπάλα σου. Φυσικά, φυσικά. Αλλά διάμα τόσο και το πόδι σου να σκιστείς, να πούμε, να σουτάρεις για να το βάλεις. Δηλαδή θα παίξεις αλλά δεν θα τρελαθείς κιόλας, να πούμε. Κατάλαβες, ναι, να πω. Η έννοια, η έννοια της στιγμής στο μπάσκετ. Μάλιστα, είναι, ναι, τελείως διαφορετική από αυτή, ναι, που, ναι, περιγράφεις στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο αδιάφορος, ναι, όταν είναι αδιάφορος κατά 99% χάνει το παιχνίδι. Ναι. Συνήθως στην Ελλάδα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ναι. Ένα Άρης ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ποτέ αδιάφορος. Σε ένα Άρης ΠΑΟΚ. Τότε οι δημόσιες σχέσεις που έχει κάνει ο Άρης, θα το μπεις και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν η, ναι, πόλη ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί ήταν. Τα δύο προηγούμενα, ναι, Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης ήταν κάκιστα αγωνιστικά. Ναι. Σήμερα είχε όχι τόσο καλό θέαμα, αλλά είχε εξέλιξη, είχε grand guignol καταστάσεις. Ωραία. Σίγουρα ο Άρης χρειαζόταν περισσότερο. Τώρα, όχι, δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Έχει αλλά πρόγραμμα, ναι, έχει πρόγραμμα το οποίο μπορεί να καθορίσει μόνος του την τύχη του. Αλλά, ναι, φαίνεται ότι στα δύσκολα σημεία χρονικά, ναι, όταν και η μπάλα και η είχε 6-7 από τους προβάδισμα, έχασε παιχνίδι. Ερώτηση. Οι αντίπαλοι του Άρη, ναι, που είναι να πέσουν ή να μην πέσουν κι αυτοί, ναι, λεφτά έχουνε. Ο Πανιώνιος έχει μία. Έχει έναν γιατρό, κύριο Αλευρογιάννη. Δεν έχει κάποιο, δεν μεγάλο μέγεθος. Μπορεί να με πει εμένα ένα αυτό που πάρει 10.000 για να χάσει, μπορεί. Δεν νομίζω, όχι. Ρε, οικονομικά μπορεί. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Αδύναμες ομάδες οικονομικά. Δεν μπορεί. Τι γιατρός είναι αυτό, δηλαδή. Είναι και από τους καλούς γιατρούς της. Ναι, ναι, έχει βοηθήσει χαρακτηριστικά αθλητές να επανέλθουν πλήρως. Οικονομικά δηλαδή ο Πανιώνιος ή καλύτερα ή ο Άρης, αυτό λέω. Όχι, στα ίδια. Ένα διαιτητή ποιος μπορεί να τον επηρεάσει περισσότερο, Πανιώνιος ή ο Άρης. Εννοείται ο Άρης. Εννοείται ο Άρης. Ναι. Τι είναι ο Άρης, πώς θα τον επηρεάσει. Σαν μέγεθος, σαν μέγεθος. Έννοια, σαν φύλαθλος. Καταρχήν, ο Άρης είναι ένα βαθμό πάνω από τον Πανιώνιο, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Σέριο. Και τον έχει τον Πανιώνιο στο Αλεξάνδριο, έχοντας κερδίσει και στον πρώτο γύρο μέσα στην έδρα του. Ο Άρης έκανε το οποίο σημαίνει θα είναι διπλή νίκη άμα, ναι, την κάνει ουσιαστικά. Ο Άρης έκανε δύο νίκες, Κωστή, με, ναι, το Λαύριο και με τον Πανιώνιο, έτσι όπως ήρθαν εκτός, οι οποίες αυτή τη στιγμή φαντάζουν χρυσάφι. Ναι. Δηλαδή, αν δεν τις είχε αυτές τις δύο νίκες αυτή τη στιγμή ο Άρης, θα ήταν 13ος. Ωραία. Βαθμολογικά. Και κακά τα ψέματα, ναι, η έννοια του άγχους, ναι, δεν αποβάλλεται εύκολα. Δεν αποβάλλεται. Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Τέλος ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Για μένα σωστή η κίνηση με την έννοια. Η ομάδα με την έννοια χρειαζόταν ένα ηλεκτροσόκ. Ηλεκτροσόκ. Έτσι. Αυτά τα έλεγε ο Μουστάκης. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Το πρωτοσέρδε, το ηλεκτροσόκ. Μα είχε κάνει 50 πρωτοσέρδε το χρόνο ηλεκτροσόκ. Να πούμε ότι. Για ψυχολογικούς και καθαρά λόγους είναι για μένα πιο καλύτερη. Για τους παίχτες. Ο Άρης στον αγώνα με τον σύλλογο της Λάρισας το Σάββατο. Τον κυνηγάνε του Γιαννάκη και για άλλους λόγους που έχει κακές σχέσεις. Αυτό βέβαια δεν μειώνει καθόλου την νίκη
Γιαννάκη του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος έκλειψε ουσιαστικά το διπλό. Διώξαν τον Γιαννάκη δηλαδή. Το διώξαν τον Γιαννάκη, ναι. Το διώξαν τον Γιαννάκη. Ποιος τον έδιωξε δηλαδή. Τον έδιωξε η νέα κατάσταση πραγμάτων διοικητικά. Αυτή πώς ακριβώς έχει κατάσταση τώρα. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο Γουλιέλμος. Ο άνθρωπος που ηγείται διοικητικά στην παρούσα. Ο Γουλιέλμος. Έχει δώσει ένα σημαντικό για την εποχή ποσό, γύρω στα 50 χιλιάρικα. Πού τα έδωσε. Στους παίχτες, ναι. Στο διοικητικό προσωπικό. Και τι έκανε. Και είναι αύριο χαρακτηριστική ημερομηνία, γιατί θα συζητηθεί το από θέμα πού? Της. Είναι της οικογένειας του Άρη, ο Γουλιέλμος. Ναι, είναι της οικογένειας του Άρη. Είναι... Γουλιέλμος λέει. Ναι, ναι, ναι. Εβραίος είναι. Τι είναι. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γουλιέλμος. Είναι νομικός, είναι δικηγόρος. Δικηγόρος, πώς να τον πεις. Τον άνθρωπο. Είναι καλός δικηγόρος. Ναι, είναι καλός δικηγόρος. Κερδίζει δίκες. Ναι, ναι, είναι καλός δικηγόρος. Ένα δικηγόρος είναι ο Γουλιέλμος. Και λένε ότι έχει καλό πελατολόγιο σαν εκπροσώπους του επαγγελματικού γίγνεσθε. Οι μετοχές έχουν περάσει τώρα στα χέρια του. Αυτό θα έλεγα τώρα. Εξετάζεται το θέμα αυτό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Μάλιστα. Είναι προς έγκριση. Άρα δηλαδή. Είναι μια διαδικασία, ναι. Περίμενε μη ρωτάς, ναι. Η οποία θα κινηθεί με πιο χαμηλούς τόνους, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Δηλαδή θα πάμε σε μια διαδικασία σωστή, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Όμως το αγωνιστικό προέχει και αυτό που βγήκε μέσα από τις πηγές του Άρη, μέσα από τις τάξεις του Άρη, είναι ότι χρειάζεται η ομάδα ένα ηλεκτροσόκ. Άντε πάλι. Πρώτα, περίμενε. Άντε περίμενε. Ηλεκτροσόκ. Εντάξει, μια αλλαγή πες το. Αλλαγή, ναι. Για να μπορέσει δηλαδή, λίγο... Ο Αγγέλου και ο Γουλιέλμος θα το σώσουν τον Άρη, για να καταλάβω. Ο Γουλιέλμος. Ο κ. Γουλιέλμος διοικητικά, ναι. Όπως λέει, ναι. Και ο Βαγγέλης Αγγέλου θα είναι αύριο εκτός από όπου, ναι. Στην, ναι. Θεσσαλονίκη, ναι. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή, ναι. Και είναι ο άνθρωπος της επιλογής. Κακώς το διώξε το Γιαννάκη. Οκ, okay, μαζί σου. Αρχηγός μεγάλος, στην εθνική ομάδα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένα μέγεθος, okay. Τεράστιο, τεράστιο για τον Άρη. Δεν αμφισβητείτε το μέγεθος του Γιαννάκη αυτή τη στιγμή. Και για να μην προτρέχουμε, γιατί πάντα υπάρχουν και οι επόμενες ημέρες τα γεγονότα. Τα δεδομένα είναι αυτά της στιγμής. Ο Άρης έχασε ουσιαστικά ένα δικό του παιχνίδι. Έχει δίκιο ο Γιαννάκης ότι ο Άρης δεν ρωτήθηκε για την αλλαγή ημερομηνίας με τον ΠΑΟΚ. Τι έβαλε τα κλάματα ο Γιαννάκης. Όχι, αλλά το επικαλέστηκε στην συνέντευξη τύπου. Τώρα από εκεί και πέρα. Σαν προπονητής έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Σαν προπονητής υπάρχει μια δυσφορία, μια δυσαρέσκεια για το χειρισμό στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Τι να κάνει δηλαδή. Ο Άρης είχε προβάδισμα 7 πόντων. Τι έπρεπε να κάνει. Ο Άρης είχε προβάδισμα 7 πόντων. Χωρίς βέβαια να μειώνει και τις ευθύνες των παιχτών σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αλλά έχασε ένα δικό του παιχνίδι. Αυτός συμπληρωμένος, παίχτες είναι απλήρωτοι. Άστο, αυτός ναι, είναι... ωραία. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα μπορούσε ο Άρης να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Καταρχήν για μένα, όταν μια ομάδα τρώει δύο τρίποντα, όπως είπες σωστά, με κρεμασμένους τους παίκτες, δεν μπορείς να δώσεις ευθύνη στον προπονητή, θεωρώ τουλάχιστον εγώ, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί? Δηλαδή, όταν δέχεσαι δύο τρίποντα που μαρκαριζόταν ο παίκτης και κυριολεκτικά κρεμασμένος τα έβαλε, λες κάπου, κάπου δεν σε θέλει. Τότε είναι μια κατάσταση συνολικών πραγμάτων. Μπράβο. Που συνολικά εννοείται. Στην ήττα του Άρη. 65-66. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πάει τελείως. Ο Γουλιέλμος δηλαδή τώρα θα πάρει τις μετοχές, θα γίνει ο μεγαλομέτωχος. Θα γίνει. Ναι, σε ποια κατηγορία δηλαδή. Την Α1 θα γίνει το πρώτο. Όχι, στην Α1. Στην Α1 θα είναι ο Γουλιέλμος. Δηλαδή ο Άρης περνάει δηλαδή από τη χλυδή της Τζόρτζιας στο Γουλιέλμο, το νομικό ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, και τον ανθρώπο που μπορεί να έχει από πίσω του. Τι να έχει πίσω του. Δηλαδή. Να έχει κάποιους ανθρώπους που μπορεί να βοηθήσουν οικονομικά. Μπορεί να βοηθήσουν, ναι. Οικονομικά. Μάλιστα. Καλά. Τι να πούμε, ονόματα ή καταστάσεις οι οποίες δεν τις ξέρουμε. Ναι, η ομάδα με μια ομάδα ανθρώπων είχε παίξει και Ευρωλίγκα στο παρελθόν. Με ένα παρόμοιο σχήμα. Που ήταν τότε, πώς το λένε, ένας όμιλος που ήταν πίσω από τον Άρη διοικητικά, που πλήρωνε, όταν παίξαμε Ευρωλίγκα δύο χρονιές. Τώρα αυτό δεν το θυμάμαι εγώ καλά, αλλά το μέγεθος της EuroLeague είναι όνειρο θερινής νυχτός αυτή τη στιγμή. Δεν μου λες, ναι. Ο κύριος Γουλιέλμος είναι ο παδός του Άρη, ναι, 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 ναι. Σου περάσει τα τίποτα. Όχι. Όχι. Είναι άνθρωπος που έχει χρόνια διαρκείας. Χρόνια διαρκείας, ναι. Και είναι έγκριτος νομικός. Χαμηλών τόνων. Αυτά που ξέρω. Χαμηλών τόνων. Ναι, είναι. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αθήνατος. Δεν είναι. Δηλαδή, πώς θα συνδέεις αυτά τα πράγματα. Και, στην τελική να σου πω κάτι. Χαμηλό τώρα. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν σήμερα στο γήπεδο και ο καθένας θέλει λίγο χρόνο. Ναι. Ήρθε σήμερα ο κύριος Γουλιέλμος. Ναι, ήταν στο γήπεδο. Μάλιστα. Ναι. Και νομικός αυτός. Είναι νομικός. Και θα πάρει τον Άρη νομικός. Ναι. Μάλιστα.
Από τη χλειδί τη Τζόρτζια και τα χρυσάβια. Βλέπει κάποια χλειδί τον φετινό καιρό. Να πούμε και ένα μπράβο και στον κόσμο που για άλλη μια φορά γέμισε το γήπεδο και δεν έγινε, και δεν έγινε το παραμικρό. 5.000 κόσμο. Μπράβο. Μπασχετική ατμόσφαιρα. Να πούμε επίση, Κωστή, ναι, ότι χθε ναι, ο Παναγιώτης για να έχει και οι παίχτε είχε να βγάλει ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση. Και κάλεσαν τον κόσμο ναι, να συμπαρασταθεί. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν είναι μικρή μάζα φυλάδων. Ο Γιαννάκης έχει πληρωθεί. Έχει εγγύηση, ναι. Τα πήρε ο Γιαννάκης. Δεν ξέρω αν τα έχει πάρει. Τα πήρε, το λέω. Πάντως έχει πάρει εγγύηση. Εντάξει, οκ. Έμαθα από χορηγό τα πήρε. Ωραία, εντάξει, να τα έχει πάρει ο άνθρωπος. Οι παίχτες έχουν λαμβάνει πολλά χρήματα. Όταν ήρθε ο Γιαννάκης τον Άρη, συμπάσχει τι σου είχα πει. Τι μου είχε πει. Του Λάσκαρη. Εντάξει. Ισχύει αυτό σήμερα. Συσπήρωσε πολύ κόσμο. Τώρα όχι, αφού είναι παρελθόν, όχι. Συσπήρωσε τον κόσμο. Συσπήρωσε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά όλο αυτό το χρονικό όταν διάστημα. Όταν ακούσει αυτή την πόλη τη λέξη ναι, συσπήρωσε, τρομάζω. Να σου πω κάτι. Αποτέλεσε. Το Ζαγοράκι όταν είχε έρθει τότε. Αποτέλεσε. Τι έκανε ο Ζαγοράκι, συσπήρωσε. Αποτέλεσε ασπίδα. Δεύτερο. Ασπίδα και συσπήρωσε. Ναι. Σημαίνει πρόβλημα. Καλύπτουμε ένα πρόβλημα. Καλύπτουμε ένα πρόβλημα. Δεν είπε κανείς ότι είναι ναι, τα πράγματα ιδανικά στον Άρη. Ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα στον Άρη. Κοίμησε ένα λαό ολόκληρο 4 μήνες, 5 ο Γιαννάκης. Αυτό. Γιατί κοίμησε. Γιατί κοίμησε. Ναι. Γιατί ήταν ασπίδα του Λάσκαρη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη ζήτηση. Αλλά και να μην ήταν ασπίδα του. Και να μην ήταν ασπίδα του Λάσκαρη. Τα πήρε χοντρά, έφυγε τώρα. Δεν ξέρει κατά πόσο μπορούσαν να υπάρχουν εξελίξει. Η ευγενία εκεί, η γυναίκα του έκανε εκεί τραμπούκο στου ρεπόρτερ. Και μην πει αυτό γιατί πε εκείνο, θα σε κάνω μήνυ σε αυτό. Άιντα από εκεί πέρα σε αυτή την πόλη. Υποτακτικοί είμαστε όλοι. Άιντα από εκεί πέρα. Πεχταρά ο Γιαννάκη, αθληταρά ο Γιαννάκη. Στην εθνική ομάδα παιχταρά ο Γιαννάκη. Δεν άγγιξε κανεί. Ναό στον αθλητισμό ο Γιαννάκη. Αυτό το μέγεθο του. Τεράστιο μέγεθο ο Γιαννάκη. Ασπίδα του Λάσκαρη ο Γιαννάκη. Φάτε την τώρα. Στο προκείμενο. Στο προκείμενο. Χρειάζεται. Εδώ με τον Άρη ο Γιαννάκη. Άρχισα κλέκανο Γιαννάκη. Φάτονα το Γιαννάκη. Φάτονα. Τα πήρε ο Γιαννάκη τα λεφτά και καλά έκανε. Απλήρωτοι οι παίκτε. Πάρ τον Άρη Αλφαβήτη. Οι παίκτε πήραν κάποια χρήματα ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάρουν κι άλλα. Αγωνιστικά δεν θα πέσει ο Άρης. Γίνεται μια προσπάθεια νοικοκυρέματος. Μην φαγώνεσαι με την Αλφαβήτη. Τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Τέλειωσε, μιλάμε για 4 εκατομμύρια ευρώ χρέη με την προοπτική, με ναι, την επιδίωξη να πέσουν στα 3,5 και να αναλάβει η νέα τάξη πραγμάτων πρακτικά. Να διακανονίσει τα χρέη και να κανονίσει την επόμενη χρονιά. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο έχουμε. Ο Βαγγέλης Αγγέλου θα είναι, τι είναι αυτός και τις επόμενες ουσιαστικά. Έχει κάνει τον προπονητή. Ναι, ήταν στον Άρη και το 2002 με 2003 αλλά και το 2012-2013. Καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής. Πού ήταν μέχρι τώρα. Ήταν στο Προμηθέα Πάτρας και ήταν άμεσο συνεργάτης του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Βοηθός ήταν δηλαδή. Ναι. Σαν βοηθό, το βοηθό παίρνει ο άλλος προπονητής. Δεν παίρνει το βοηθό. Δηλαδή βοηθός ήταν στην ΑΕΝ. Άκου λίγο. Κάποιοι Έλληνες προπονητές, ναι, ναι, επειδή έχουν πλέον τη δικιά τους πώς να το πω, φουρνιά, τη δικιά τους σχολή στην Ευρώπη, ναι, ίσως είναι και η πιο καλή. Σχολή προπονητών αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και, και παγκοσμίως. Αυτό ήταν ο πρώτο προπονητή. Φυσικά ήταν. Ήταν και στον Άρη, ήταν και στον Προμηθέα. Τι έκανε, τι επιτυχίες είχε. Είχε καλές πορείες. Είχε καλές πορείες. Έχει εμπειρία ο άνθρωπο. Ναι, έχει εμπειρία. Τελείως. Δεν είναι δηλαδή. Από τον Άρη ναι, κρίνουν ότι αυτό μπορεί να κάνει δουλειά. Βράζει τι κρίνει. Ναι. Εσύ τι κρίνει. Εγώ κρίνω ότι μπορεί να κάνει δουλειά. Ναι, ναι. Α, στον Άρη μπορεί να λένε ότι ο άνθρωπο. Στη βάση ότι. Στη βάση. Ότι θα υπάρχει αλλαγή με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Τι δηλαδή. Ότι φεύγει ένας άνθρωπος. Ναι. Καθάρισε. Εντάξει, δεν μπορείς στις 12.00 να κάνεις λύσεις συνεργασίες επίσημα. Τα καταλαβαίνεις αυτά τα. Γιατί η site δεν έχει μέχρι τις 1-2. Ο Τσαλτίδης εκεί που έχει κρυστεί από το Μουσάκα να το γράψει. Τα διαδικαστικά μιλάμε. Α, εντάξει, καλά. Αυτό λέω. Καλά, εδώ 2 ώρα ρίξε το επιστή για τον Μπάουκ. Πήρε του 3 τώρα, δεν μπορεί 2 η ώρα να. Τέλος πάντων. Και αυτό το λέμε γιατί το Σάββατο ο Άρης υποδέχεται τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας τι είναι. Προμηθέας Πάτρας. Είναι ομάδα. Από πολύ, πολύ καλή ομάδα, βέβαια. Προμηθέας, ναι. Κινδυνεύει. Τέταρτος είναι. Όχι, τρίτος είναι. Τέταρτος. Νομίζω ότι. Είναι αδιάφορο. Βαθμολογικά είναι αδιάφορο. Θα παρακαλετώ, μπορεί ο αυτοκράτορα να τον παρακαλέσει, να του πει μου φύγε το στέμα, βοήθησε με να δεν το ξέρω. Πάντως σίγουρα πρόκειται για δυο. Ο Γουλιέλμο δηλαδή αυτά τα ξέρει. Φυσικά τα ξέρει. Να πάει να πει ρε παιδιά, βοηθήστε μας, φουκαράδες είμαστε, ξέρω εγώ αυτό. Ο Άρης πριν χάσει από τον ΠΑΟΚ κέρδισε το Λαύριο μέσα στην έδρα του. Ποιο Λαύριο. Άνετα. Δημόσια σχέση του Γιάννη. Το Λαύριο, το οποίο είναι μαζί με τον Προμηθέα και το Λαύριο. Μαζί με τον Προμηθέα είναι οι καλύτερες ομάδες. Άντε να δούμε. Σαν έκπληξη. Τελείωσε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι έχουμε, διάλειμμα.
Και αφού φεύγει ο προδότης Παναγιώτης Γιαννάκης από τον Άρη, ο Δούριος είπε του. Πώς το λένε. Εγώ έχω μια πορεία να ρωτήσω σχετικά με τα χρέη. Ένα λογικό χρονικό περιθώριο. Όχι, δεν την τρώμε. Μισό λεπτό, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο. Εφόσον πάμε σε ένα διακανονισμό των χρεών μελλοντικά, αυτό πόσο εκτιμάς ότι μπορεί να διαρκέσει. Πάει σε βάθος τετραετίας. Δεν είναι εύκολα τα ποσά. Πρέπει να διακανονίσει. Ποιος θα τα πληρώσει, πολύ κόσμο. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για τέσσερις δύσκολες χρονιές που η ομάδα. Κύριο Καπάζογλου, σύμπραξη υπάρχει. Ο Καπάζογλου τι είναι. Λεφτά έχει ο Καπάζογλου. Τι αμάξι έχει. Εκπροσωπεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Μάνατζερ είναι. Ναι. Και θα πληρώσουν ο Καπάζογλου μέσω των μάνατζερ. Ποιο είναι το project. Ο Καπάζογλου είναι μάνατζερ. Επιτυχών από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχουν 10 άνθρωποι. Ο άλλος είναι νομικός. Υπάρχουν 10 άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν 10 άνθρωποι που εκπροσωπούνται από τους συγκεκριμένους κυρίους. Δηλαδή 10 άτομα θα βάλουν λεφτά για τον άλλο. Φυσικά. Έχετε τρελαθεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το ρεπορτάζ δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Βρε, εγώ ξέρω την ανθρώπινη φύση τώρα. Καλά λέει και ο Κωστής σε ένα βαθμό. Θα βάλουν 10 άτομα λεφτά για τον Άρη. Γιατί να μην τα βάλουν. Για ποιο λόγο. Γιατί ρε Κωστή, δεν υπάρχει. Φίλε, γωνία μαγαζί με στον μπάσκετ. Σε παρακαλώ. Γιατί δεν υπάρχει το feeling ή η αίσθηση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν το σύλλογο σε μια δύσκολη χρονιά. Τον Άρη όλοι τον έχουν εχδάρει. Ωραία, εντάξει. Άστο να δούμε. 30 χρόνια τον ξέρουν. Τώρα ξαφνικά να βάλουν λεφτά. Άστο να δούμε. Ο Γουλιέλμος. Άστο να δούμε τι θα γίνει. Άστο να δούμε τι θα γίνει. Γιατί τα γεγονότα μιλούν από μόνα του. Δεν έβγαλαν καμία υπερφύαλη ανακοίνωση ή θα. Ποιο έβγαλε υπερφύαλη. Ο Καπάζου σου λέει τι δουλειά κάνει, μάνατζερ. Ναι, ωραία. Πόσα λεπτά βγάζει τον χρόνο. Αυτά βάλει την τσέπη του. Θα φέρει άλλου 10. Ποιοι είναι αυτοί. Ρεκοστή. Ο Γουλιέλμος τι δουλειά κάνει. Είναι νομικός. Με το Γρόνιο πάει εκεί και κονταροχτυπιέται στα δικαστήρια. Και ο Γρόνιος με ένα τρόπο. Τι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι επενδυτή σε κάποιον που αναλάβει. Δικηγόρο. Είδαμε και του επενδυτέ ρεκοστή. Είδαμε και του επενδυτέ. Είδαμε και του επενδυτέ. Είναι κούγια. Είναι καλό να το ξελέγετε του επενδυτέ. Άρισμα. Λεζάντα και φιγούρα ο Ψηφίδης. Είδαμε και τους επενδυτές. Έχει εκεί το χέρι απλωμένο, δώσει κανένα φράγκο, μη μιλάω. Κάθε να στέλνει. Είδαμε και τους εξ ουρανού επενδυτές. Τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που εκπροσωπούν. Του ελέγχατε. Ναι, αλλάζετε τα φώτα. Που εκπροσωπούν 3-4 ανθρώπους. Είναι σημαντικό, ρε φίλε. Ναι, καλά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι η νίκη αφιερώθηκε από τον Πάνε Πρέλιαβη στον Ιβάν Σαββίδη. Σάλια. Σάλια ξεσάλια. Εντάξει, είναι μια. Ξέρεις τι είναι αυτό. Μια δήλωση που πρέπει να αναφερθεί. Πήρε από τα καπνά 1,5 δις, δώσε κανένα φράγκο και σε εμά που λιμοκτονούμε. Καλά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πα προ την πηγή. Τώρα να καπνίσει όλο το Σαββίδι ξαφνικά να πούμε. Προ την πηγή πα. Να σου πω πάντω κάτι. Στην επαιτία όλη. Για τον ΠΑΟΚ η νίκη. Για τον ΠΑΟΚ η νίκη αυτή σήμερα που κέρδισε και την τελευταία αγωνιστική και κέρδισε το Ρέθυμνο είναι πολύ σημαντική στην προσπάθειά του να πάει για τετράδα. Α, μπράβο. Αυτό μάλιστα να μου το πεις. Είναι πολύ σημαντική. Α, στα σάλια τώρα του Πρέλεβης. Αν κερδίσει και το επόμενο παιχνίδι πάει 3 σερί νίκες και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό να με πεις. Αγωνιστικά. Εμένα μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Και τον Αράπη που είχε μέσα τον μπαμπα που βαρούσε. Πώ το λέγα το. Τζόουνς. Τον Κος. Ναι. Που δεν ξέρω από μπάσκετ. Ήταν συγκλονιστικά πράγματα. Ήταν ωραίο παιχνίδι σήμερα. Και ο Άρης καλός. Και ο Άρης ήταν καλός. Ναι, ναι. Καλός ο Αθηναίος. Και ο Αθηναίου και ο Τσαϊρέλης ήταν και πολύ καλός. Ναι. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ εντόπισα. Τσαϊρέλης βέβαια μοιραίος με τις δύο βολές που έχασε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χάσανε. Άλλες χάσανε ελεύθερες βολές. Μπορεί να παίξει 39 λεπτά αφού και να είναι ο μοιραίος. Να μην παίρνουμε. Καταδικάζουμε τα παιδιά. Να μην παίρνουμε πολλές φορές και σε θέσεις στις οποίες δεν έχουν εμπειρία. Σωστό και αυτό. Παιδιά απλήρωτα δεν τα κριτικά. Υπήρξε μια ένταση στο τέλος. Έπεσε κάποια μπουκάλια προς την συνοδεία του ΠΑΟΚ. Λέγεται ότι κάποιος. Άδεια μπουκάλια. Άδεια, ναι. Τελείωσε. Λέγεται ότι κάποιος από την συνοδεία του ΠΑΟΚ πέταξε πίσω το ένα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται, πιστεύω. Όχι, πέταξε τον μπουκάλι, του πέταξε όλο τον μπουκάλι. Τέλος πάντων. Κεφάλαια, δεν γνωρίζω. Όχι, όχι. Γράμματα είχαμε. Σε γενικές γραμμές. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή. Και πέταξε ένα μπουκάλι και ο άλλος το επέστρεψε. Να σου πω κάτι, Κωστή. Μακάρι. Τέτοια συνολική εικόνα, μη στα κοιτάμε. Τέτοια μαζικότητα παρουσίας κόσμου να έχει και ο ΠΑΟΚ στην έδρα του. Ναι, σωστό. Είδες τι λέει. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν του τραβάει ρε. Εντάξει, δεν του τραβάει. Δεν τους τραβάει. Να μην κουράζουμε κιόλας. Άμα ήταν στο Κορδελιό το γήπεδο, μπορεί να γέμισε. Τώρα εκεί που είναι στη. Εκεί είναι η γύφτη άλλη, από την άλλη μεριά. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε. Να πούμε ότι ήταν και το ποδοσφαίρο. Στον Αιγιάννη τα γύφτηκαν, τι είναι.
Στον Άι Γιάννη. Τι είναι ο Άι Γιάννη. Δίπλα στο κίνητρο του γίνηκαν. Τι στα γύφτηκαν. Τι να τον πει. Το νούμερο είναι περιοχή Θεσσαλονίκη. Είναι να μα πει σε μένα τα γύφτηκαν. Βρωμάει ποδαρίλα. Άιντε βρε. Από εκεί πέρα. Ποδαρίλα βρωμάει. Βέβαια ήταν στο Αλεξάνδριο. Ψάχνει εδώ πέρα για παρκάρισμα να πούμε. Γεια σα με μένα και που είμαι. Να ψάχνει για παρκάρισμα μισή ώρα. Στο Αλεξάνδριο ήταν και η ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι, γούρι του έφερε. Μπράβο, ο Καρυπίδη. Με Θεόδωρο Καρυπίδη και Δημήτρη Σπανό. Πέταξε εδώ και ο Σπανό. Παρόν ήταν, δεν είπα ότι πέταξε τίποτα άνθρωπο. Ο Σπανό έχει τη μούρη του απολυμένου. Τι πήγε εκεί να κάνει, να πούμε. Αμάρικο, τι για όλα, έχει μια κακή διάσταση να αναφέρει, ρε φίλε. Γιατί, τι να έχω, καλή διάσταση. Την έχει αίτητη την ομάδα. Υπέρ του Σπανό είμαι εγώ. Άλλο σαν προπονητή. Και τον έκανα και ωραία κριτική σε όλο το πρωτάθλημα. Ναι. Θέλω να το διώξω. Ότι η ομάδα είναι αίτητη με αυτέ τι ελλείψει σε βασικέ θέσει. Πολύ καλό είναι. Χωρί δεκάρι και εννιάρι που το έχουμε επισημάνει και από εδώ πέρα. Ε, είναι ένα μικρό θαύμα. Με τον Μπασά κατά συνθήκη, σέντερφορ, ώρες βόρες. Και είχατε το Μάνο, ρε. Ναι. Στη Βέρεια το διώξετε και τον πρώην Ολυμπιακό λιμοτάγαρα. Μόνο για την κίτρινη μπάλα είστε του μπάσκετ. Και κακά τα ψέματα, βλέπει ότι τα δύο τμήματα έδειξαν μια συσπήρωση. Μια ενότητα σε δύσκολο καιρό. Συσπήρωση. Στη φτώχεια έχει συσπήρωση. Έστω και στη φτώχεια. Όταν πέφτει το μαλλί και γίνεται ο σκοτωμό, θα πούμε. Ποιο θα φάει τα λεφτά. Όταν είσαι πεινασμένο, συσπήρωση. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε από λαϊκές στοχές οικογένειες. Ναι, βλέπω. Ναι, αλλά παρουσιαστικό μπορεί να κάνεις πλούσιο γάμο. Κάνω πλούσιο γάμο. Πόσο χρόνο είσαι? 38. 38. Θα βρεις μια 36 που ψάχνει να κάνει παιδί. Ναι. Ξέρεις, αυτές τις πιάνει μια μανία για να γίνουν οι μαμάδες. Θα πεις είμαι δημοσιογράφος, θα πεις στο Metro Sport και τα λοιπά. Πες και κάμια άλλη δουλειά που κάνεις και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ναι, και τα ιστορίες και ένα είναι 94 και τα λοιπά. Πάρ' τον κορίτσι μου, θα λέει η μάνα. Διαβατήριο, ε. Καλά, μάλλον ζεις άλλο κόσμο εσύ. Πάρ' τον κορίτσι μου, θα πει. Πού να βρεις άντρα σήμερα, πού να βρούνε. Φεύγουνε οι άλλες στο εξωτερικό. Άντρα δεν βρίσκουν, δουλειά δεν βρίσκουν, παιδιά θέλουν να κάνουν. Ας μην μπερδέψουμε τα αγωνιστικά σήμερα με τα. Ο Πάοκ είναι σε καλό δρόμο. Ο Κοντός και ένα πρίμι θα δώσει τα παιδιά που πρέλετε στο αφιέρωμα. Είχε δύο αναρτήσεις στο Instagram. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Καλά τώρα. Τι είπε ο Γιώργος. Δεν βάζει μυαλό αυτό το παιδί. Ότι στη διάρκεια πάμε γερά. Για ποιο πράγμα? Για το μπάσκετ. Ωραία. Και στο τέλος ναι. Έκανε μία δημοσίευση, ένα post. Ότι. Ότι τελικά από τη στιγμή που κερδίσαμε δύο φορές τον Άρη ναι. Μπασκετικά, ναι. Η χρονιά θεωρείται επιτυχημένη. Αυτό είναι. Αυτό. Όπως ο Πάο κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και έβγαινε τέταρτος. Μάλιστα. Να πω το Γιώργο, να πει το Ριβάν, ένα χαρτζηλικάκι τα παιδιά. Ναι. Καλό θα ήταν. Μικρό μεν, καλή θέληση δε. Λέω εγώ τώρα. Κράτα μια πισινή γενικά για την επόμενη χρονιά. Τώρα ο Γιώργος. Εδώ θα είμαστε. Ελπίζω ο Γιώργος να είμαστε. Ο Γιώργος Ροστόφ. Δεν ξέρω που είναι ο άνθρωπος. Ο Γιώργος θα πει τον Ριβάν, ένα μικρό έτσι χαρτζηλικάκι και στον Πρέλεπτ και στον προπονητή που μοιάζει με τον Γιονάκη. Ίδιος ο Γιονάκης είναι ο προπονητής του Πάου. Πώς το λένε. Παπαθεοδόρου. Παπαθεοδόρου. Καλός προπονητής. Το κράζενε εκεί, όχι είναι ο αδερφός σου στο SDNA. Και ο Γιαννάκης είναι καλός προπονητής. Απλά νομίζω και λίγο. Εγώ δεν μπορώ να τον κρίνω με αυτή τη διοικητική κατάσταση και με αυτό το υλικό. Του Γιαννάκη. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα του Γιαννάκη. Δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ σε αυτή την ομάδα που είχε φέτος. Τη στιγμή που διώξαν τον Γκάλ εκεί με τον Μητρούδη και πλακώσαν και στο ξύλο τον Καλημερίδη και οι σουπεράδες τότε για να κρατήσουν τα άστα. Μετά πήγαν οι Αριανοί έξω από την εκκλησία και. Τον πετούσαν τα 5.000 να του προδότη και τα λοιπά και μετά το φέρα προπονητή να κάνει ασπίδα την Τζόρτζια. Ο Λάσκαρης. Η Τζόρτζια. Εγώ νομίζω πάντως πέρα της καζούρας, ναι. Πολύ μπασκετική ηλικία μου, ναι. Ηλικία του εξαριστερού σου, λίγο γλυκάθηκαν σήμερα με τον ντέρμπι. Δηλαδή είχε μία... Εγρήγορση, ήταν ωραίο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, χρειάζεται. Μακάρι να ανεβεί και ο Ηρακλής του χρόνου. Ωραία κερκίδα. Ωραία κερκίδα. Γυμνή στην κερκίδα και τα σουπέρια να πούμε και τα λοιπά. Θα πρέπει να αναφέρουμε. Φάγανε τη φόλα βέβαια μετά. Ναι. Θα πρέπει. Ναι. Είδες, χάσανε όμως, ήταν οι κύριοι. Και τι να κάνουν, πάνε να το αυτοκτονήσουν. Χάσανε. Όχι, να μην πάνε να αυτοκτονήσουν, αλλά κοίταξε, δεν είναι πάντοτε. Οι Αριανοί είναι ανοσία στην καταστροφή. Τόσες πτώσεις, τόσες σύντες, τόσες φτωχεύσεις. Σου λέει. Τι να πάθω. Όχι, δεν είναι δηλαδή. Καταρχήν δεν ήρθε καταστροφή, έτσι. Καταστροφή. Έγινε μια ήττα, τι να κάνουμε. Ζούνε σε ένα ναρκοπαίδιο, σε μια καταστροφή, σε ένα σωματείο. Η αλήθεια είναι ότι η αναμέτρηση κρίθηκε σαν ένα σουτ. Ναι. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι. Από εκεί και πέρα και οι δύο ομάδες είχαν τις πιθανότητες. Ο Άρης όπως έπαιζε μέσα στην έδρα του, ναι. Είχε ένα συν 7 στο τέλος, ναι. Και θα έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι. Και πάει τελείως. Αυτά είναι όμως και τα ωραία του αθλητισμού, πέραν τώρα ποιος χρειάζεται περισσότερο την νίκη και ποιος όχι. Γιατί και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και ο Άρης. Ναι. Ελπίζω στα επόμενα 4 εντός έδρας παιχνίδια ο Άρης να καθαρίσει την πουγάδα, ναι. Και να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Η ουσία είναι να αποφύγει τον υποβιβασμό και να κλείσει χρονιά όσο πιο καλά γίνεται. Μάλιστα. Το καλοκαίρι έχει ο Θεός.
Ο Θεός. Ναι. Ο Θεός έχει. Αλλά δεν δίνει εκεί που πρέπει. Εντάξει, αλλού Παπα Ευαγγέλιο κι αυτό. Θεός δίνει εκεί που γουστάρει. Να πούμε και για την Ερακλάδη δύο-τρία πραγματάκια. Γιατί να μην πούμε για την Ερακλάδη. Φόρα το φούντα από μέσα να μας φτιάξει. Λοιπόν, παίζει το Σάββατο με τον Εθνικό. Ιτήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι, εκκρεμεί, έφεσε για μια φάση με τον Γιάννη Καγκαλούδη που δεν μέτρησε το καλάθι του, στον αγώνα με το ψυχικό. Παίζει ακόμα Καγκαλούδης. Ναι, παίζει ακόμα, γερός να είναι. Όχι, δεν έγινε. Και βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, αλλά το είπαμε, θα το ξαναπούμε, όλες οι ελπίδες του Ηρακλή για να ανέβει στην Α1 πάνε στα play-off. Ναι, πολύ καλά. Αυτά γενικά για την πασχετική πραγματικότητα των τριών ομάδων της πόλης μας. Ναι. Ραπτόπουλε, το βράδυ σε σχέση με το μεσημέρι είσαι αρκετά διαφορετικός άνθρωπος. Μεσημέρι ντριγκαδόρος και ορισμένες φορές εκνευριστικότατος. Και το βράδυ είσαι ήρεμος. Είδες, ρε φίλε, ανάλογα το ρόλο που με βάζει ο σκηνοθέτης να παίξω, κάνω τον ένα εδώ. Λοιπόν, αντίο, αντίο εκεί στην Α2. Βρίστε κι άλλο στο εξωγικό το Σαββίδι, θα βρεθείτε κι εσείς μέσα στα σαλόνια της Γάμα όπως και οι άλλοι. Βρίζω το Σαββίδι σήμερα. Εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, το είδα από την τηλεόραση. Ο Άλβο Λαχό ήτανε. Ήταν ο Βασίλης Λαχόπουλος και ο Γιώργος Πετρίδης. Ο 148 ράπ μια πόλη, μια ομάδα. Καμιά ομάδα. Γιατί κλαίνει τα πάω και λέει. Πού να βάλει και λεφτά ο Τίγρης στην ΑΕΚ λέει. Και την κάνει ομαδάρα όπως το 94. τότε τι θα κάνω. Μάλλον ο ρεπόρτερ και ο φίλος δίπλα σου ράπ φύγαν νωρίς από το γήπεδο. Δεν άντεξαν την ήττα. Καλά που υπάρχει ίντερνετ και είδαμε τις καρφίτσες που δεν παίζανε. Παλιοέσωποι. Ποιες καρφίτσες. Καταρχήν, εγώ δεν είπα ότι είμαι στο γήπεδο. Πρώτον. Ναι. Κατά δεύτερον, αναφερθήκαμε σε αγωνιστικά πιο πολύ κομμάτια. Και κατά τρίτον, δεν πήρα θέση για κάτι το οποίο δεν έχω ιδία άποψη. Ναι. Να μην λέμε χαζομάδες και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν είπα εγώ στον αέρα. Πάει. Κύριε Παρθενάκη, η ανάρτηση του Γιώργου δεν εννοούσε αυτό που είπατε, αλλά το νόημα της χρονιάς είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ για τον Άρη. Και αφού έχασε δύο φορές, δεν έχει νόημα η χρονιά πλέον. Λέω 800. Εντάξει, δεν το διάβασα του Γιώργου. Αν ήταν αυτή η διάσταση που λέει ο φίλος, οκ, δεκτή. Θα το γράψω του Γιώργου και θα το δω εγώ. Εγώ νομίζω αυτό που είπα ήταν σχετικό με την ανάρτηση. Εντάξει, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Τώρα δεν σε βλέπω για έξοδο σήμερα. Για τίποτα δεν είμαι. Σήμερα είσαι και κουρασμένα τα μάτια σου και κουρασμένα. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Ναι. Πα κανένα τεκνό καλό. Κανένα τεκνό καλό. Τι χορό. Κάτι κάνουμε κι εμείς. Κάτι κάνεις. Εσύ στο Παοξίδικο μαγαζί. Μπα, έχω σταματήσει να πηγαίνω. Δεν πας εκεί. Πιο πολύ τρέξουμε και καμιά φορά την εβδομάδα. Πας προπόνηση. Πάω πάνω. Εγώ αύριο θα πάω. Ωραία. Για δύο μέρες για το έντερο να πούμε και ισοπεδώθηκα στο κρεβάτι να πούμε. Και πέρασε μια έτσι, πώς τη λένε, την γαστρεντερίτιδα. Ναι. Την ξεπέρασα όμως, έβαλα κάτι λαπάνες να πούμε, κάτι αυτά. Συνήλθα και αύριο μπαίνω στο ρινγκ. Και στο διάδρομο και στα βάρητα, έτσι να κάνω έτσι μια μισή ώρα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο φίλο το Χάρη, τον αστυνομικό. Ναι, να στείλουμε όπου θέλεις. Ποιον άλλο θες να κάνουμε. Το Κτενίδη, να το στείλουμε χαιρετίσματα. Και το Κτενίδη. Κτενίδης έχει το κουρίο εκεί που προστρέφει την οδό, ρε. Την οδό δεν τη θυμάμαι. Ναι. Όλο είναι εδώ και. Η Βασιλίσσα όλε και Μαρτίου κοντά. Και Μαρτίου. Πριν την. Πάω στο και εγώ πέμ... παίζει Πάκμαν. Πάω παίζω Πάκμαν κι εγώ. Φτάνουμε μέχρι την Μπανάνα. Ωραία. Δεν θυμάμαι. Πόπο τη γέλιο με εκείνα τα παιχνίδια μας μεγάλωσαν σαν παιδιά. Ήταν διαφορετική εποχή. Στείλ Ατάρι. Να στείλω χαιρετίσματα την φίλη μου, την κυρία Μέρη, να πούμε. Εντάξει. Πήγα μετά σήμερα μπακαλιάρο στην Πορφύρα και λέει Κυριακή Κωστάκη. Λέει, θα σε στείλω, λέει, μπακαλιάρο. Θα κάνω και διαδρομή. Πώς τη λένε. Προς τη Μέντες. Ναι. Γιατί δεν μαγειρεύουν, λέει, οι γυναίκες την Κυριακή. Λέει, πάνε έξω κτλ. Κοπανά τις ρετσίνες, τις δεμέστικες και τις αυτές οι παοξίδες, πώς τις λένε, τις βαριές τις ρετσίνες που τις, θες, δεν ξεχνάω, μαλαματίνες, μυρτούς και τα λοιπά. Να κάνω και πακετάκι, λέει, και στην Πορφύρα, να μην αρθείς να χτυπήσεις εκεί με το κόκκινο, να πούμε. Ναι. Λίγο ινοποσία, λίγο αλκοόλ, ποτέ δεν χάλασε κανένα, φίλε. Δεν ξέρω, να πούμε, ναι. Έστω με μέτρο ή το μεσημέρι το βράδυ. Ναι. Χρειάζεται και λίγο χαλάρωση. Όλα στα σοβαρά. Δεν υπάρχει Γιαννάκη σαν προπονητή, λένε εδώ οι φίλοι. Ναι. Οφείλει όλη την επιτυχία με την εθνική σε αυτά τα τεράστια ονόματα που είχε για παίκτες. Η ιστορία γράφει την πορεία του σαν προπονητή ίσον αποτυχία. Λέει ένα παιδί ο οποίος είναι πασχετικός φίλος. Εντάξει. Ναι. Παύλος από Δαρδανελίων. Καλημέρα στην παρέα. Αρσενική γριά, τον ανέβαζε, κλαψιάρι τον κατέβαζε, πάει, τον έβαγε και αυτόν. Για τον Γιαννάκη. Δεν έχει γλιτώσει άνθρωπο όπω είναι. Αρσενική γριά. Πεδαράς όμως, παιχταράς. Μέγεθος. Μέγεθος, σαν παίχτης, ναός στο μπάσκετ. Βγάζει σεβασμό. Έτσι, μπράβο. Αυτό δεν πρέπει να το αφισιτείς κανείς. Θουβού ακροατής, ο Σπανός έχει μούρια απολυμμένου, λέει. Κλαίω. Εσύ, ναι, κάτι τέτοια περιμένεις για να κλάψεις, να γελάς. Εσύ που είσαι στην αρχή, πες ότι δεν έπαιξε καρφίτσα, μετά το μάτς, μετά το SMS κριτική σου, μας λες, λέει, για τα μπουκάλια. Τώρα μας λες ότι το πώς του Σαββίδι ότι σημαίνει αυτό που είπες. Είσαι μεγάλος έσωπος. Εσύ είπες on air ότι δεν έπαιξε καρφίτσα. Βάλε να ακούσεις τι είπες, λέει. Ναι.
Εγώ το είπα αυτό σε γενικές γραμμές. Μετά είπα το περιστατικό με τα μπουκάλια. Μάλιστα. Έσω πως δεν είμαι. Τώρα, αν θες να πιαστείς άνθρωπε μου από κάπου, δικαίωμά σου. Της ανεψιάς μου. Νέα γενιά. Νεοπυγμάγος στους Ultra Fighters. Θέλουμε επιστροφή γιατρού οπωσδήποτε. Κόκκινε κομπλεξικέ. Πόσο ζηλεύεις τον Βασίλη και δεν τον άφησες τη Δευτέρα να δώσει τα προγνωστικά με ηλίθιες προφάσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει. Νομίζω πάμε ότι μια γρήγορη ναι. επιγραμματική αναφορά. Μ' άρεσε, ήσουν ταχύτατος. Εγώ κατάλαβα ότι θα βγει σήμερα. Το τίσιμο δεν προδιαθέτει για να βγει. Όχι, όχι, όχι. Ούτε για τζόκινγκ είσαι σήμερα. Όχι, όχι, ήτανε... όχι. Αύριο. Αύριο πέμπτη καλή μέρα προπόνησης. Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως υπάρχει και η αργία το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε χρόνο. Ποια αργία? 25 Μαρτίου. Όχι με τις βρωμογιορτές. Εντάξει, υπάρχει στο καλεντάρι. Τι να κάνουμε τώρα. Καλεντάρι. Καλεντάρι, στην ατζέντα. Α, στην ατζέντα. Αυτό. Ναι. Okay. Λοιπόν, σας αφήνω. Έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Κατατοπιστικότατος, ενημερωτικότατος. Μας είπε τα πράγματα με το όνομά τους, όλα και τα αγωνιστικά κτλ. Και εσύ είδες το ματς. Δημιούργησε εσύ τη διασπάθη να πούμε στο Μετρόπολη, σαν καινούριο στέλεχος που είσαι εδώ πέρα κτλ. Να βάλουμε τον επικό καυγά και μετά τα αποτελέσματα. Έχεις πολλά συγχαρητήρια. Έπιασες, λέει, value bet, αυτά που έλεγες βγήκανε, λέει. Βγήκανε. Αυτά. Λοιπόν, κάτι κάναμε. Πάμε στον καυγά. Μ' αρέσει ο καυγάς. Λοιπόν, είπαμε για τον Άρη. Είπαμε για τον Άρη, αλλά έχουμε διαφωνία στον αέρα. Σου λέω ο Χατζινάκος, θα πούμε τρία λεπτά. Καταρχήν, γιατί δημοσιοποιείς κάτι το οποίο είναι καθαρά προσωπικό? Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να μένουν τίποτα κρυφά. Λες να μην βγει, να μην κάνει. Θα δηλαδή, το πω συγγνώμη, να... άμα, τι, άμα υπάρχει κάτι επιλείψιμο δικό σου ή δικό μου, πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Ναι, να το μάθει. Να μην μείνει κρυφό, γιατί. Έχουμε κρυφά από τον κόσμο. Τι θα κάνουμε πίσω από τον κόσμο πράγματα, δεν κάνουμε. Τίποτε δεν ενημερώνομαι, δεν θέλω να γίνεται. Μα έχω συνονοηθεί εγώ με τον Ανδρώνη να βγαίνει ο άνθρωπος. Μαζί μου δεν έγινε συνονοήσεις. Τι είναι συνονοήσεις? Όταν θα γίνει συνονοήσεις μαζί μου, ό,τι θέλει. Έλα, ρε, πες τα προγνωστικά. Όταν θα γίνει. Πες τι. Έλα, πες τα προγνωστικά. Η εκπομπή δεν είναι στοιχήματος. Έλα, ρε, τώρα θα κάνουμε θέμα τώρα. Συνονοήθηκα εγώ με τον Ανδρώνη. Εγώ δεν συνονοήθηκα. Εγώ συνονοήθηκα. Τι κάνουμε. Και μπα, τι να σε κάνω. Στο είπα, το άμα. Πρόβλημα ποιο είναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Εσύ έχεις το πρόβλημα, ρε, εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θες να μην βγει να μιλήσει 5 λεπτά, γιατί τι σε πειράζει? Κάνε το βράδυ. Γιατί εγώ θέλω το μεσημέρι, αφού έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα το μεσημέρι. Τι σε πειράζει? Μου σου ενοχλεί να φύγω. Α, τι, εγώ δεν με ενοχλείς καθόλου. Αν ενοχλώ να φύγω. Μα εσύ ενοχλείς. Εγώ κάνω μια δουλειά. Ναι. Γιατί τη χαλάς τώρα? Σου χαλάω τη δουλειά. Κάνουμε μια δουλειά, γιατί χαλάς? Γιατί τη χαλάω? Το λόγο πρέπει. Ρε, Τετάρτη δεν τα μπάτσα. Το λόγο παίζει. Τρίτη και Τετάρτη παίζει. Τρίτη και Τετάρτη. Αυτή είναι η αγωνιστική. Εμβόλυμη αγωνιστική. Λοιπόν, ένα, μην πούμε τα προγραμματικά. Το βράδυ, αν τα πει, τι θα αλλάξει. Για παίζουν. Σε πειράζει. Αν δεν συνεννοηθώ, εγώ και καταρχήν κάνει θέμα, κάτι το οποίο θεωρώ είναι ανόητο. Φύγε, ρε Βασίλη, σε ζηλεύει. Φύγε. Φύγε. Ναι. Φύγε, έλα το βράδυ. Σε ζηλεύει. Φύγε. Έχουμε το λαϊκό δικαστήριο. Δεν μπορώ να. Εντάξει. Αύριο, έλα το βράδυ. Χέστο να άστο το μαλάκι. Πάμε. Λέγε, πάρει τα θέματα. Γιατί βρίζει? Για να μην σε δύρω. Για να με δίνει. Ξέρεις τώρα στον αέρα κάτι μπουνιά σου σε ρίχνω. Σκατόψυχε. Εσύ όταν βγάζεις τον ουρολόγο με ρώτησες εμένα, ρε. Δεν κατάλαβα. Όταν βγάζουν οποιονδήποτε λέει δεν κατάλαβα. Δεν γίνει. Ξέρετε, καθίστε στο διάλογο, ξέρετε, σκατόψυχε. Φύγε από εδώ, ρε. Πάνε, ρε, σκατόψυχε στα θέματα. Ρε, άντε μη σε κάνω τούλου. Πάνε, άντε. Δείξε το χαρακτήρα σου. Πες μου κάτι. Έλα, πες, είμαι κομπλεξικό και τελείωσε. Πάμε. Εγώ είμαι κομπλεξικό. Έφερε τι κοπέλε την άλλη φορά με το, πώ το λένε. Το βόλεϊ και το υδατοσφαίρι, σε είπε κάτι τίποτα. Άσε μας καημένε τώρα. Κανονικά πρέπει να τις φας τον αέρα. Φύγε κόκκινε, φύγε, με έχεις εκνευρίσει, θα σε πλακώσω το ξύλο. Και επειδή θα σε πλακώσω, φεύγω. Επειδή θα σε πλακώσω στα σούτια, φεύγω. Φεύγω για να μην σε πλακώσω. Φύγε, πάρ' τα μάγουλά σου γιατί θα σε πλακώσω. Φύγε, φύγε. Θα σε πλακώσω. Γιατί θυμώνεις τώρα? Για να μην σε δει. Μιλούσα μια χαρά, γιατί θυμώσες. Πάμε στο Χατζινάκο. Έλα, Χατζινάκο. Ίδρυμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όπω το βλέπω. Ζωηρό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ καταρχήν για το. Επειδή δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα και για το περιστατικό προχθές το μεσημέρι με εσύ το. Εσύ τώρα θα είσαι αφιψηλό, το ξέρω. Θα δείξει ναι. Αυτό το ανάστημα. Ναι. Όχι, δεν είναι. Καταρχήν έχω μια εξής απλή απορία. Όταν μετά τις 3 ώρα ανοίγουν οι γραμμές και παίρνουν τόσοι πολλοί ακροατές και λένε το λόγο του στην εκπομπή σας, σημαίνει ότι ο κάθε ακροατής έχει το δικαίωμα του λόγου τουλάχιστον για 5 λεπτά. Έβαι. Τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει το OK για μια συνεργασία να δίνει μια στήλη, ένα προγνωστικό, δεν δικαιούται 5 λεπτά όταν δικαιούται ο κάθε ελεύθερος ο κράτης. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλος πάντων, ο καθένας κρίνει. Λοιπόν. Και αυτές τις δύο μέρες κάποια μηνύματα έχουν πάει προς πάσα κατεύθυνση. Λοιπόν, ένα αυτό. Μες. Κάτω δεύτερον, εγώ αν έδινα προγνωστικά, το πρώτο σήμερα θα το έχανα το σημείο.
Ναι. Οπότε κατά κάποιο τρόπο προστατεύτηκα. Ναι. Γιατί όταν δίνεις ένα προγνωστικό, εκτίθεσαι πάντα. Μπράβο. Άσχετα αν είναι καλό το σκεπτικό ή όχι, τα αποτελέσματα δικαιώνουν τον καλό στοιχηματζή ή όχι. Και το σκεπτικό του πιλότου μπορεί να είναι καλό, το αεροπλάνο το ρίξει στον κερκετέ επάνω. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στα αυριανά προγνωστικά, γιατί τώρα μιλάμε στον αέρα, τώρα εκτιθέμεθα στον κόσμο. Τώρα εκτιθέμεθα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας Ολυμπιακός. Άσο με εναλλακτικό handicap 5,5 πόντους να κερδίσει η ΣΕΣΕΚΑ και εξηγούμε. Εξηγήσω. Η ΣΕΣΕΚΑ λοιπόν στην έδρα της είναι σαφώς η μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό το θεσμό της Ευρωλίγκας. Το έχει αποδείξει με μεγάλες νίκες, με μεγάλες διαφορές. Παίζει με τον Ολυμπιακό, τον οποίο της έχει στερήσει μία Ευρωλίγκα στο τελικό και δύο ημιτελικούς. Ναι. Οπότε μιλάμε για την ισχυρότερη ομάδα του θεσμού που παίζει με μία ομάδα την οποία θέλει να την αποκοφυλώσει και οπωσδήποτε θέλει να δώσει απαντήσεις στην ομάδα που τον έχει στερήσει ενδεχομένως τρία ευρωπαϊκά κύπελα. Έχει καλύτερη ομάδα, έχει το momentum, παίζει άνετη γιατί κατά κάποιο τρόπο έχει εξασφαλίσει την πρωτιά και για να πάρει το πλεονέκτημα στη φάση των play-offs. Μάλιστα. Οπότε για μένα να κερδίσει πάνω από 5 πόντους το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό σημείο και σε μία απόδοση γύρω στο 1,60. Ωραία. Λοιπόν, το επόμενο σημείο που θα δώσουμε θα είναι διπλό την Κίμκι μέσα στην ΕΦΕΣ. Ποια είναι η Κίμκι? Κίμκι, Μόσχας. Ναι, ρωσική. Είμαστε δηλαδή με τις ρωσικές ομάδες. Ναι. Αυτή την ομάδα. Γύρω στο 1,55 η απόδοση, η οποία παίζει με μία ίσως τη χειρότερη ομάδα του θεσμού. Τεράστιο το κίνητρο για την Κίμκι, γιατί παίζει με σκοπό να μπει μέσα στις τέσσερις πρώτες θέσεις για να πάρει το πλεονέκτημα για τα play-offs. Οπότε ένα παιχνίδι με μονόπλευρο κίνητρο και με μια πολύ καλύτερη ομάδα στο 1,55 και απλή νίκη την Κίμκι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και το τρίτο σημείο που θα δώσουμε, Μάλαγα Μπαρσελόνα στο over 159,5. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να παιχτεί ελεύθερο μπάσκετ. Γιατί ελεύθερο? Δύο ομάδες οι οποίες έχουν αποκλειστεί. Ναι. Με μια Μπαρσελόνα η οποία έδειξε ότι δεν χαρίζεται πουθενά και το απέδειξε και μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας 90 πόντους ή 90 κάτι. Ναι. Στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος στην Ισπανία, έστω και με μια παράταση, σκόραρε πάνω από 100 πόντους. Δηλαδή είναι σε μια τρομερή κατάσταση επιθετικά. Η Μάλαγα με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι θα το παίξει το παιχνίδι ελεύθερα. Το παίζει το παιχνίδι ελεύθερα, δεν έχει αυτή κάποιο ουσιαστικό κίνητρο, αλλά αναμένουμε να δούμε ένα παιχνίδι με ελεύθερο μπάσκετ, επιθετικό παιχνίδι, που μπορεί εύκολα να πάει στο over 159,5. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, αυτά είναι τα παιχνίδια που δίνουμε. Πολύ ωραία. Θα προτείνουμε στον κόσμο, ωραία. Και ή δεν είμαστε, έτσι. Εξηγούμε ένα σκεπτικό. Από εκεί και πέρα ο καθένας άμα θέλει το ασπάζεται και ακολουθεί τις προβλέψεις μας. Ναι, σωστό, σωστό. Πολύ ωραία. Τα σημειώνουμε. Τα συμβιώνουμε και τα τακτοποιούμε. Ναι. Και εμάς είμαστε άσχετοι, ωραίες προβλέψεις. Καλές προβλέψεις. Και το σκεπτικό είναι διαβασμένος, δηλαδή ραγκατσίζει. Δεν βγαίνουμε να δούμε κανένα. Εγώ γι' αυτό έχω πει ότι εγώ θα εστιάζω σε ομάδες και σε πρωταθλήματα τα οποία θα παρακολουθώ. Τώρα εγώ να δώσω Plymouth, Dagenham, Emerent, πώς θα γίνω όταν δεν ξέρω να μπαίχτη. Βγαίνουν, ξέρω εγώ, γενικά ακούω, παίξτε Plymouth over, παίξτε, ξέρω εγώ, Β' Σκωτίας. Πώς θα δώσω, άμα τον πεις ένα παίχτη από μια ομάδα. Ναι. Ή πες μας και εγώ τι σύστημα παίζει μια ομάδα. Την έχεις δει μια, ξέρεις τι χρώματα φορά αυτή η ομάδα. Εγώ πώς θα δώσω τέτοιο προγνωστικό. Ναι. Άμα δεν ξέρω μια ομάδα. Ναι, αυτό ακριβώς. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου εμένα. Ναι, γι' αυτό σε λέω. Ναι. Τις παρακολουθώ τις ομάδες. Εννοείται ότι μπορούμε να θα φάμε και πατάτες στη διάρκεια. Αλλά πιστεύω ότι όταν βλέπεις το πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα και παρακολουθείς, πιστεύω στη διάρκεια το αποτέλεσμα να σε δικαιώσει. Τώρα στο off the record, χωρίς να. Το πάω Κάρι Άρης Πάοκ, πώς το βλέπεις αύριο? Το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Πιστεύω ότι ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω τι δίνει το όριο αυτό. Αν δεν είναι δηλαδή γύρω στους 140-145 θα πάει άντερ, πιστεύω. Άντερ. Γιατί ναι. Πιστεύω ένα πολύ κακό παιχνίδι με μονόπλευρη σκοπιμότητα. Δεν πρόκειται να δούμε μπάσκετ. Δηλαδή είχα κάποιους φίλους της Ευρωλίγκα σήμερα στο μαγαζί. Ναι. Και μου λένε αύριο ήχο σε ποιο θα βάλεις, λέει. Στο ΤΣΕΚΑ Ολυμπιακός ή στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Λέω παιδιά, ό,τι και να είναι, ΣΕΣΕΚΑ Ολυμπιακός, μιλάμε τώρα ο πρώτος με το δεύτερο της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή αγωνίζονται αύριο. Εσύ πιστεύεις τώρα κάτω από 140 πόντους, αυτό πιστεύεις? Πιστεύω πολύ κακό παιχνίδι να γίνει και ο Άρης θα κοιτάξει να το πάει σε χαμηλό σκορ για να έχει κάποιο πλεονέκτημα. Την ομάδα που αγωνιστικά δεν είναι στα καλά της, τη συμφέρει να πάει σε χαμηλό ρυθμό.
Άραγε... Δεν είναι κάτι το οποίο διαφέρει ουσιαστικά και από το ποδόσφαιρο. Ο χαμηλός ρυθμός συμφέρει την υποδιέστερη αγωνιστικά ομάδα. Ομάδα, ναι. Ωραία. Άρα το παίζουμε άντερ 140, έτσι παίζεται. Όσο το δίνει το όριο, δηλαδή είπα, αν είναι τώρα γύρω στο 140, γύρω στο 145, κάπου εκεί που το αναμένω. Το άντερ παίζουμε εμείς. Το άντερ παίζουμε εμείς. Ναι. Ναι. Παίζουμε το άντερ εμείς. Μάλιστα. Πολύ καλά. Απλά δεν ξέρω για θέμα νύχης, δεν το έχω δει καθόλου. Τώρα αν μου δώσεις μισό λεπτό, σου μπορώ δίνω να μπω να δω λίγο μέσα γραμματικά. Ναι. Αν έχουμε μισό λεπτάκι. Έχουμε. Τι, yeah. Θα ανοίξουμε γραμμές τώρα, μέχρι να πεις εσύ το μισό λεπτό. Θα ανοίξουμε γραμμές για το κοινό να πούμε, θα διαβάσουμε μηνύματα εδώ, Facebook. Λοιπόν, εγώ μισό λεπτό μπαίνω μέσα ήδη στο μπάσκετ κατευθείαν. 90-90-90, τηλεφωνείτε, λέτε την αποψάρα σας, πώς ευπατρίδης είστε, πώς ερμηνεύετε, πώς ερμηνεύετε το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, λοιπόν, αν είναι πολιτικό, αν είναι τρολάρισμα σε Τσίπρα και πώς το λένε τον άλλον, τον, που έβλεπε την κόμενα και ήταν κούκλα η κόμενα, ο Μητσοτάκης, ναι. Καλά, πώς είναι. Ναι. Χωρίς να δω το παιχνίδι, είπαμε στο 140 με 145 και πράγματι είναι στο 145 μισό το όριο. Τέλος. Για ναι. Μένα το under είναι, θεωρώ, πάρα πολύ καλό, γιατί ο Άρης θα επιδιώξει, πιστεύω, ένα χαμηλό ρυθμό και να το πάρει τη νίκη στο τσίμα-τσίμα. Στο τσίμα-τσίμα. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι άλλο, για να δω λίγο και τους παίκτες, αν έχει κάτι κάποιο ειδικό στοίχημα. Τους Έλληνες αναμένω του Άρη. Έλα. Δηλαδή για μένα ο Αθηναίου μπορεί να βάλει κάποιους πόντους, ο Δίνει 10 και 10 μισό πόντους. Αθηναίου, ναι. Είναι παιχνίδι που θα πάει κυρίως στους Έλληνες παίχτες. Μάλιστα. Ναι, ο Αθηναίου 10,5 το βρίσκω πάρα πολύ καλό. Να βάλει πάνω από 10 πόντους ο Αθηναίου, που είναι ο. Αθηναίου συν 10. Αθηναίου συν 10. Ναι. Πάνω από 10. Ναι. Οπότε κλείσαμε μια πεντάδα προγνωστικών, να πούμε και για το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλά. Πάρα το πολύ οποίο καλά. Εννοείται δεν μπαίνει ποτέ το οπαδικό συνέστημα στο στοίχημα. Πολύ καλά. Μ' αρέσει που το οπαδικό σου συνέστημα δεν μπαίνει μέσα στο στοίχημα, okay. Και αυτό είναι το σωστό. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε στη Μαρμίτα. Εδώ είμαστε, ανοίγουμε γραμμές. Τηλέφωνο 2-31-0-90-90-90. Γιάννης Χιλιτίδης, Χατζινάκος, Παρθενάκης έφυγε, πάει σπίτι, τον είδα κομμάτια να πούμε. Τον μπάσκετ ξέρω ότι δεν μπορεί. Για αύριο και μεθαύριο δεν θα δώσουμε. Θα δώσουμε. Πώς δεν θα δώσουμε. Έχουμε. Το κέντρο είναι εντάξει. Έχουμε. Λειτουργεί κανονικά. Δεν έχουμε καμία γραμμή. Δεν πουλάει τον μπάσκετ, είδες. Παοξίδες, άμα κερδίζεις τον μπάσκετ, τι να πουλήσουν. Τι περιμένουν. Τώρα ανακοίνωσες γράμμες, κάτσε. Τι θες αυτό στιγμή να ανοίξουμε. Πάμε τώρα, ναι. Πάμε, λοιπόν, πάμε. Μέχρι να γεμίσει το κέντρο, να δώσουμε για αύριο και μεθαύριο Ευρωλίγκα. Είναι μια εβδομάδα γεμάτη από μπάσκετ. Μ' αρέσει τον μπάσκετ, αλλά άμα κερδίζουν οι ακροατές φράγκα. Αυτός που παίζει τα λεφτά δεν του νοιάζει, ας είναι και κρίκετ, δεν τον ενδιαφέρει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Μιλάνο Βαλένθια, ένα παιχνίδι αδιάφορο με δύο ομάδες που έχουν αποκλειστεί από την συνέχεια. Που σημαίνει. Μου αρέσει εμένα η Βαλένθια με ένα εναλλακτικό συν 6,5 στο 1,60. Εκτός έδρας να πάει. Εκτός έδρας δηλαδή. Να κρατήσει, να μην, αν δεν κερδίσει, να μην ιτηθεί πάνω από 6 πόντους δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι, συν 6,5 τη Βαλένθια. Ναι. Ναι. Η οποία κέρδισε και τη Ρεάλ την περασμένη αγωνιστική, ναι. Τώρα δηλαδή προχθές. Λοιπόν, έκανε μια μεγάλη νίκη με τη Ρεάλ. Οπότε το Μιλάνο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να επιδείξει. Οπότε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί η Βαλένθια να ακόμα και να το κερδίσει, αν, και αν είναι να χάσει, να χάσει μέχρι 6 πόντους. Λοιπόν, επίσης, Μπάμπερκ Μάλαγα, μου αρέσει το over 155,5. Δύο ομάδες που ιδίως τα τελευταία παιχνίδια κάνουν αρκετά ανοιχτά σκορ. Ιδίως η Μάλαγα που την πιάσαμε και σήμερα μπήκαν 180 τόσοι πόντοι με την Μπαρτσελώνα. Οπότε την ακολουθούμε ξανά στο over μαζί στην Μπάμπερκ 155,5. Λοιπόν, Ολυμπιακός Εφές. Εγώ εδώ θα πάω με έναν αναλλακτικό στην Εφές στους 14,5 πόντους και 1,60. Γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με την Τσεσεκά σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Και έχει και κάποιους παίχτες όπως ο Πρέντεζης και ο Σπανούλης που κάναν πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Τζεζεκά και πολύ μεγάλη προσπάθεια, που είναι όμως βεβαρημένοι και λόγω ηλικίας, έτσι, αυτοί οι παίχτες. Yeah. Έτσι, λόγω ηλικίας. Ο Ολυμπιακός δηλαδή έχει γενικά σαν ομάδα ένα υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Άρα θεωρώ ότι θα κερδίσει μεν, αλλά πιστεύω δεν θα τη διαλύσει την Εφές.
Πιστεύω δηλαδή ότι μέχρι 14 πόντους δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει. Δεν θα τους διαλύσει και για λόγους βιολογικούς που θα έλεγε εδώ. Αν ήταν. Βιολογικοί λόγοι. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, άλλα δύο έχουμε. Έχουμε άλλα δύο. Μακάμπι Παναθηναϊκό πιστεύω στο under 162,5. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Δηλαδή, καίγονται για την νίκη η μεν Μακάμπι για να κυνηγήσει τις πιθανότητες της για είσοδο στην οκτάδα και ο Παναθηναϊκός για την είσοδο στην τετράδα. Να πάρει δηλαδή το πλεονέκτημα στα playoffs. Με τόσο μεγάλη σκοπιμότητα και δεύτερο παιχνίδι στη σειρά της εβδομάδας, πιστεύω ότι δεν θα πάει σε πολύ υψηλό σκορ. Και το τελευταίο, μου αρέσει το over ένα τρίποντο του James στο 1.75 απόδοση. Δηλαδή και με ένα τρίποντο να βάλει ένας από τους bomber δηλαδή του Παναθηναϊκού, θέλουμε να βάλει μίνιμουμ ένα τρίποντο. Σε πρώτη φάση παίρνουμε την ισοπαλία με ένα τρίποντο, δεν χάνουμε, και με το δεύτερο παίρνουμε το 1.75. Έλα. Ωραία. Αυτά. Έλα. Αν θέλεις να δοκιμάσεις γύρω σε ποιότητα και νοστιμιά που θυμίζει παλιό καλό καιρό, πας στις γύρω καρβουνιές. Γύρω αρίστης ποιότητας, ο οποίος ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Και όταν λέμε όρθια, εννοούμε σε ειδική όρθια ψιστιέρα που λειτουργεί με κάρβουνο. Χωριάτικο λουκάνικο, χειροποίητο σουβλάκι, σπιτικό και φτεδάκι. Όλα χειροποίητα και όλα στα κάρβουνα στις γυροκαρβουνιές. Λοιπόν, είναι Γρηγορίου Λαμπράκη με Διαγόρα Γωνία. Delivery 2310-988-198. 6 γραμμές, πάμε να πάρουμε γρήγορα. Έλα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις, ρε Κωστό? Καλά είμαι, φίλε, εσύ τι κάνεις? Τι λέει, σήμερα είναι να βγει η απόφαση του ΠΑΟΚ, γιατί δεν... Η απόφαση δεν βγει και θα βγει τη Δευτέρα. Έτσι υπόθεμα είναι. Δευτέρα. Ναι. Εγώ άκουσα ότι έχει βγει γενικά, απλά δεν ανακοινώθηκε για κάποιους λόγους. Η απόφαση είναι μείον 5, λέει ο Θωμαίδης, μείον 2 από του χρόνου, 7 αγωνιστικές και ο Ιβάν αρκετά χρόνια εκτός αγωνιστικών χώρων. Αυτή είναι η απόφαση. Δεν μου ακουστεί. Μάλιστα. Τι σειρά είσαι? Τι σειρά είμαι? Ναι. Δεν θυμάμαι, 186. Πόσο? 186. 186. Εδώ στην περιοχή τη δικιά μας πήραν μερικά άτομα τώρα, ρε. Τι πήρανε? Πήραν μερικά άτομα εδώ από την περιοχή μας. Έχω λευκό αυτό. Δεν με καλέσαν ποτέ. Δεν πρόκειται να με καλέσουν ποτέ. Ξέχασε το. Γεια χαρά. Άμα λέ, θα πας εσύ, λέ. Επόμενη γραμμή. Λέ, δεν έχει. Καλημέρα. Εγώ στο ταχυδρομικό σώμα είχα έβαλα μέσον βίσμα έναν ταξίαρχο Πασοξή, τον Λάζαρο Ζαφυρίδη. Έφερε όλο τον ΠΑΟΚ και τον Άρη εδώ στο τρίτο σώμα. Τον βρήκα να πούμε, μέσωσε και μένα, δεν υπηρέτησε όπως έπρεπε, μάχημος δεν ήμουνα, δεν ήμουν υπέρ του στρατού. Πάμε παρακάτω, ήμουν υπέρ της γυμναστικής, αλλά της δικής μου, όχι να γυμνάζομαι εγώ τσάμπα και να κορωμάνε οι άλλοι. Να πουλάνε τα υποβρύχια που γέρνουν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλά δεν τα λέω. Να, πάω αφού τα νιάτα μου για να κορωμάνε ο Χατζόπουλο να θέλει πηδάει 30 χρόνια για γυναίκα μικρότερη. Για λέγε. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για τα προγνωστικά, Χατζηνακό. Ναι. Να σε καλά, φίλε. Κατά δεύτερον, αυτό που ήθελα να σου δώσω μια πληροφορία που ναι. πιθανότατα αντιπροσωπεύει την αλήθεια ναι. ότι ο Ολυμπιακός θα να πάρει το Μιλόγεβιτς, τον παλιό του Πανιουνίου για προπονητή. Ναι. Ποιο, το Σέρβο, το φίλο του Ίβιτς, που άνοιγε τα πόδια εδώ στην Τούμπα και αυτόν, στην... Αυτόν, μάλιστα. Ναι. Και πιθανότατα κάποια στιγμή μέχρι το Πάσχα, ίσως τη εβδομάδα μετά, θα μας χαιρετήσει ο Κοβάσεβιτς, τον οποίο θα φορτώσουν τον τίτλο τον Γκαρσία. Πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα. Για τον μπάσκετ, τώρα θέλω να μιλήσω με τον Χατζηνάκο. Εδώ είναι. Ναι, φίλε. Φίλε, εγώ δεν σου κρύβω ότι ήμουν με τον ΠΑΟΚ. Είμαι Ολυμπιακός, καθαρά για λόγους σύντρικας. Οκ. Okay. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις προσέξει τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα στη φάση που ο Μαυρούκος του Άρη έχει την μπάλα, κάνει τις πολλές τρίπλες, κάπου μπλέκεται, γυρνάει έξω, γίνεται το τρίποντο για στοχή. Τη θυμάσαι τη φάση, φαντάζομαι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις προσέξει ότι κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ είναι ένας παίκτης του Άρη ο οποίος έχει κόψει τη ρακέτα μέσα και έχεις δει τι ακριβώς κάνει αυτός ο παίκτης. Εγώ αν ήμουν ο παδός του Άρη, δηλαδή αυτό θα κατηγορούσα για την ήττα. Είναι κάτι αδιανόητο. Δηλαδή στην ουσία κάνει μπλάκα όταν έχει πάρει τη θέση απέναντι στον αμυντικό, φάτσα με το καλάθι και το μόνο που κάνει είναι να σμπρώχνει προς τα πίσω. Δηλαδή μακριά από το καλάθι, μέχρι που έρχεται ένα παίκτης του ΠΑΟΚ και παίρνει εκείνο το rebound. Μάλιστα. Είναι κάτω ασύζητο, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Ναι, δεν την πρόσεξα αυτή τη λεπτομέρεια, να πω την αλήθεια. Αν προσέξει αυτή τη λεπτομέρεια, εγώ, δηλαδή, σου λέω, είδα απλά το. Ναι. Μια ιστοσελίδα, το τρίποντο που λένε.
και το είδα και λέω, Χριστέ μου, τι κάνει αυτός. Δηλαδή, του ρίξα την καντίνα από τη μαύρη αλήθεια. Παρόλο που δεν μου πάω στο Άρη. Ναι. Είναι κάτι αδιανόητο δηλαδή αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και θα ήθελα να το σχολιάσω, αν για σένα αυτό το πράγμα έχει μπασκετική λογική. Δεν, άμα είχα προσέξει τη φάση, θα μπορούσα να το. Να μπορώ το συζητήσω. Να πω μια σελίδα στον αέρα να πας να το δεις. Τώρα για να το δω, να το ψάξω το ρεπλέ θα χάσουμε πολύ χρόνο. Δεν, δηλαδή για την, για την οικονομία της εκπομπής ναι, δεν οικονομία. Θα μπορούσα να το τσεκάρω τώρα. Αλλά κάποια στιγμή άμα το δω θα, και το την, δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία θα το σχολιάσω. Κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δρά καθαρά σαν αμυνόμενος που κάνει το block out για να έρθει κάποιος συμπαίκτης του να πάρει το αμυντικό rebound. Πάμε, πάρα κάτω. Άλλο. Χαιρετώ. Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά. Συμφωνείς? Τι να συμφωνήσω, αφού δεν είδα τη φάση. Πού ήσουν, εδώ. Όχι ρε παιδί μου, είναι μια λεπτομέρεια που είπε ο φίλος. Απλά εγώ δεν την πρόσεξα. Παράζονται λεπτομέρειες. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δεν είμαι ο Χολδίας. Πάμε. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Τι κάνετε. Μια χαρά κύριε εσείς. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο τον Αριανό. Να κάνεις όσες θέλεις. Φίλε Χατζηδάκο, ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στο μπάσκετ? Η μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ? Ναι. Η μεγαλύτερη ομάδα, αν βάλουμε το κριτήριο ότι είναι οι τίτλοι. Μία. Όχι, όχι, γενικά, όχι, μόνο γενικά πες μου. Είναι το θέμα ποιος έχει το κριτήριο, έτσι. Αν πούμε με τους τίτλους. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους. Ο Παναθηναϊκός σου λέει. Τώρα, εγώ είμαι Αριανός. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα είναι ο Άρης, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, αντικειμενικά, ο μόνος τρόπος σύγκρισης είναι οι τίτλοι. Άρα, άμα θέλεις να πούμε αντικειμενικά τι. Ο Παναθηναϊκός, πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκός. Ναι. Ραδόπουλο, και ένα τελευταίο. Ναι. Πότε θα γίνει ένα reunion σαν όπως έγινε το 2015. Τι να γίνει reunion. Όπως με τρέγια, μπουγάτσα, ντρούλινγκ και όλα τα παιδιά. Να πάμε πού να το κάνουμε το reunion. Κάνετε πάλι εκπομπή με αρμίτα. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Εγώ ψάχνω, με ψάχνουν για άλλα πράγματα εμένα τώρα. Καλώς. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Άντια. Αυτά είναι ωραία να τα ξαναβλέπεις και να τα ξαναβλέπεις και να τα ξαναβλέπεις. Η κάθε εποχή έχει τις δικές της. Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι αναλώσιμες εποχές. Έτσι, κάθε εποχή έχει την αναλωσιμότητά της. Δεν μπορούμε τώρα να γυρίσουμε ταινία με τον Σταυρίδη και τον Γιονάκη, δεν γίνεται. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε, η κοινωνία εξελίσσεται. Αν πάμε μονόπλευρα και μείνουμε στα παλιά, σαν τους παλιούς παίκτες, εγώ στα νιάτα μου και εμείς που κάναμε και παίζαμε και εμείς ήμασταν και εγώ άκουγα τον καρά και ξόδευα και αυτά, άστα, θα μείνεις πίσω. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, Κωστή μου. Να το κοινικό σχολικό. Καλημέρα. Τον ήπιε. Στην ονόματα Ριάννη, τα συγχαρητήρια μου και εμένα έτσι, τηλεφωνικά για τις εμπνεύσεις τις στοιχηματικές. Ήταν μια συμβολή για να περάσει ένα... Φώναζε ρε πεθαμένε, φώναζε. Εγώ φωνάζω κανονικά να μην εξηγήσω τώρα που έχεις τα ακουστικά και εσύ πώς θα... Τα ακουστικά έχω εμβοές και τα έχω πεταμένα έξω. Μπράβο, άρα τις εμβοές που τις έχεις... Εσύ που έχεις το πρόβλημα, δεν έχεις το πρόβλημα μιλάει. Έλα ναι, φώναζε λίγο, στο λαρίνκι σου βάλω το λίγο decibel. Εσύ να καθαρίσεις τα αυτιά σου. Τα αυτιά μου καθαρά είναι. Οι εμβοές δεν έχουν να κάνουν με καθαρισμό αυτιών. Πήγα στην Οριλά εκεί στην Ασκητή, μου λέει πιο καθαρό αυτή δεν έχω τίποτα. Από ποντιακά τις έπαθες εμβοές, από τι έχεις πει. Από τις κραυγές τόσα χρόνια, γήπεδα. Είπες ότι έχεις πάει σε ένα ποντιακό γλέντι αυτό. Βασίλη, είναι από τους μάγκες του γυμναστηρίου οι οποίοι δεν βάζουν κάσκα στο κεφάλι τους. Μια, δύο, τρεις μπουνιές από εκεί πέρα το άφησαν κουσούριστε. Αυτό λέει αυτός ο δεν το λέω μόνο εγώ, ότι και άλλοι ανθρώπους οι οποίοι γυμνάζονται, όλα τα πράγματα έχουν τον χρόνο και την ηλικία τους. Τώρα αυτό για μένα το λέει. Φυσικά. Τι έχει ρε η ηλικία μου, να μην γυμναστώ εγώ. Δεν είπα να μην γυμναστείς. Αλλά αλλιώς γυμνάζεσαι στα 20, αλλιώς στα 50. Εντάξει τι. Ορίστε. Αυτό είναι το θέμα, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Άσχετο. Ερώτηση που αφορά γενικότερα με το γίγνεσθε της κατάστασης. Η απόφαση η οποία θα βγει, ξέρουμε καθόλου ποια περίοδο μπορεί μετά να γίνει η διαδικασία της έφεσης? Έχει πει κάτι ο Θωμαΐδης για αυτό το θέμα? Δηλαδή, Θωμαΐδης εμένα θεωρεί... μου είπε, άμα βγει απόφαση λέει, ας την έφεση. Δεν με νοιάζει, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή άμα βγει, βγήκε, πάει, αυτό εσένα μου είπε.
Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, αν βγει θεωρητικά την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, ναι, θα ξέρουμε πότε θα εκδικαστεί η έφεση. Οι κοντινές ημέρες, δηλαδή στην επόμενη εβδομάδα εκδικάζεται και η έφεση. Ναι. Εγώ περιμένω κάτι αντίστοιχα με την υπόθεση του Ολυμπιακού να γίνει. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα το πολύ. Μπράβο. Αυτό έμαθα κι εγώ. Είναι πιθανό δηλαδή, να βγουν μαζί οι Ολυμπιακοί. Ναι, μπορεί και αυτό μας είπε. Ναι. Μέσα στη εβδομάδα των παθών, δηλαδή, δεν γίνει όλη η κατάσταση. Α, μάλλον αυτό το Πάσχα θα μας πάει πίσω πάλι τη δουλειά, να πούμε. Θα αρχίσει ο Γαϊτάνος να ξεθάβεται από τον τάφο του. Κάνεις λάθος, γιατί να σου πάει πίσω τη δουλειά σου αυτό το πράγμα. Και αφού θα αρχίσουν να το παίζουν χριστιανοί, καλοί άνθρωποι. Μπορεί να μην έχεις. Κυριακή δεν θα έχει προτάσεις, εκπομπές δεν θα έχει. Μπορεί να μην έχεις αγωνιστικές παρουσίες. Λαϊκό δικαστήριο, εγώ θα κάνω την. Κανονικά δεν. Τη Δευτέρα μετά το Πάσχα, να πούμε. Α, θα κάνεις μετά. Ναι, όπως έχουμε κάνει τίποτα χρονιά, δεν έχεις κάνει κανονικά. Βέβαια. Γιατί να μην κάνω. Όμορφο. Οι αργίες είναι για τους τεμπέληδες. Είναι για τους τεμπέληδες, δηλαδή. Και κάτι τελευταίο. Βασίλη, την άποψή σου στοιχηματικά στο εξής. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει με καθόλου εικόνα για το πόσο δίνουν για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε τρεις μήνες. Παγκόσμιο κύπελο. Μπορούμε να το βρούμε. Κάτσε, το βρούμε όχι τώρα, άλλη ώρα. Όχι, ξέρεις που ήθελα την άποψή σου και δώστε και εσύ μακροπρόθεσμα. Η όλη εικόνα της Αιγύπτου με τις. Ξέχωρα από τον προπονητή που έχει και με τους παίκτες τους οποίους έχει. Μόνο τον προπονητή που είναι loser. Λοιπόν, τα έχουμε βρει πάρα αυτά. Και μακροχρόνια στοιχήματα. Για τι σε ενδιαφέρει. Την Αίγυπτο θέλει. Αίγυπτο θες να δούμε. Θέλω να δω την Αίγυπτο. Κατάκτηση, τι θες να τη βρούμε. Όχι κατάκτηση, να περάσει από τον όμιλο. Α. Αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν. Α. Ψιλογράμματα δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Σε ποιο όμιλο είναι, γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόσβαση να σου πω την αλήθεια. Αίγυπτος. Θα το βρούμε σε μισό λεπτάκι. Ξέρεις λοιπόν. Έχει, είπε κάτι προηγουμένως, τον είπε loser και τα λοιπά ο κύριος Ραπτόπουλος στον Κούπερ, καθώς βέβαια εντάξει το να φτάνεις σε ένα τελικό και να τον χάνεις μπορεί να τον θεωρήσεις loser, αλλά το να φτάσεις μέχρι τον τελικό θα σε καθορίζει και loser. Σωστό. Ενημερωτικά. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ τους υπόλοιπους. Άντε ρε, θα κάνει κοιλιά ρε. Έχει να κάνει μάλλον. Κοιλιά θα κάνουμε ρε, μετά την Πόλο Αίγυπτο τώρα. Με τους ανώμαλους του Φαραώ εκεί πέρα. Και τους άλλους τους παίχτες μέσα. Λοιπόν, ναι. Πρόκριση 2-20. Πολύ καλό ποσοστό. Λοιπόν, και νικητής ομίλου 7. Εξαιρετικά. Την καλημέρα μου. Παραμένω να σας ακούσω. Κοίτα τώρα, μας έβαλε σε διαόλια να πάμε να ψάξουμε την Αίγυπτο τώρα. Για τον Σαλάχ και τον Κούπερ να πούμε. Καλημέρα. Α, ναι. Τα φαβορή είναι Ουρουγουάη και Ρωσία στο συγκεκριμένο τον όμιλο. Έλα φίλε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, μάλιστα. Λοιπόν, παίρνω από Γερμανία τηλέφωνο. Μάλιστα. Κώστα, θέλω λίγο να με ακούσεις λίγο. Έχω τρία πραγματάκια να σου πω και θέλω μετά να με απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Πάμε στο πρώτο. Λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό τώρα ακούω στο ράδιο, επειδή δεν μπορώ να πάρω και συχνά τηλέφωνο, λόγω της δουλειάς και αυτά. Δεν μπορώ να. Το θέμα, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί λόγω της δουλειάς που έχω. Και... Εσείς, μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Εδώ και καιρό ακούγεται τώρα, ακούω στο ράδιο με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, τα γεγονότα αυτά από εδώ που εκεί, όλα αυτά και καλά. Βγαίνουν ΑΕΚτσίδες, κάνουν παράπονα από εδώ που εκεί. Να θυμίσω λίγο τους φίλους μου τους ΑΕΚτσίδες. Τότε με τον Ολυμπιακό που πήρε ο Ολυμπιακός στα χαρτιά το πρωτάθλημα. Γιατί το κάνουν τώρα αυτοί αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουν να μιμηθούν τον Ολυμπιακό. Ναι. Πρώτον. Λοιπόν, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και βλέπω μπάλα και ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ. Να πάρει πρωτάθλημα από άλλη ομάδα στα χαρτιά. Εντάξει, πέρασε με τη μέταλλη στα χαρτιά. Γιατί. Λοιπόν, δεύτερον. Γιατί δεν το έχει μεταλλίσει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει με τη μέταλλη αυτό με τον Παναθηναϊκό, με το κουτάκι του Ήβης, δεν το έκανε. Γιατί να μην το κάνει. Είπα, δεν μ' άκουσε τι είπα. Είπα ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν πήρε, δεν αδίκησε ομάδα να πάρει πρωτάθλημα στα χαρτιά. Και πόσες φορές διεκδίκησε τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Όσα και αν ήταν αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ακούω τα γεγονότα εδώ με την ΑΕΚ στο γήπεδο και ήταν οι ΑΕΚτσίδες τρομοκρατημένοι και δεν βγήκαν να παίξουν μπάλα και αυτά και από εδώ και από εκεί. Θέλω να θυμίσω λίγο τους φίλους μου τους ΑΕΚτσίδες ότι σε κάποια στιγμή, σιγά ένα μήνα, δύο, θα έρθει και ο τελικός κυπέλου και εύχομαι να είναι ο τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εύχομαι, το εύχομαι πάρα πολύ. Και θα ήθελα σε αυτούς τους ΑΕΚτσίδες, τους ποδοσφαιριστές που ήταν τόσο πολύ τρομοκρατημένοι, να τους μοιράσουν μπεμπιλίνο. Γιατί θα φοβούνται, ακούν το όνομα ΠΑΟΚ και φοβούνται. Τους πιάνει τρομοκρατία. Κοίταξε. Λοιπόν, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ήρθανε και σου δημιουργήσανε αυτό που θέλανε να κάνουν. Εσύ φταίς γι' αυτό. Τώρα ναι, μπεμπιλίνο, λοιπόν.
οι παίκτες της ΑΕΚ. Εγώ θα ήθελα να μοιράσω με μπιλίνο στους παίκτες της ΑΕΚ, γιατί θα είναι τρομακρυμένοι μόνο που αφούνται λίγο το όνομα ΠΑΟ. Τέλος πάντων, πάω παρακάτω. Και θα ήθελα με όλη μου την ψυχή, αυτοί, αν ακούν και αυτοί που είναι εκεί υπεύθυνοι για τις διατησίες, να βάλουν τον Κομίνη και τον Ποντίκη. Και θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί τώρα τελευταία από την εκπομπή σας ακούστηκε και πάρα πολύ καλά και πολλές φορές ότι έχουμε πολλούς καλούς δικαστές και πολλούς καλούς τακτικούς δικαστές σε αυτά τα όλα τα αυτοί όλοι που δικάζουν και κάνουν. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαστε και ο κύριος... Συγγνώμη, οι κακοί δικαστές. Όχι, αυτοί οι καλοί που ακούγονται, ότι είναι πολύ καλοί. Τέλος πάντων, θέλω να έρθει και ο δικάζει του. Εδώ άλλος βίασε το κοριτσάκι του 4 χρονών και του ρίξαν μόνο 13 χρόνια. Ναι, λοιπόν. Και θέλω να έρθει και ο κύριος αυτός που δικάζει τώρα τον ΠΑΟΚ, ποιος είναι ο κύριος, πώς λέγεται ο κύριος. Δεν θυμάμαι, Καποδίστριας. Ο κύριος Καποδίστριας, ναι, να τον καλέσουν εκεί στο γήπεδο, στον τελικό. Για να μην χρειαστεί ο κύριος Κομίνης να κρύβεται και να μην λέει τα αυτά, για να τα καταγράφει όλα τα γεγονότα απευθείας ο κύριος. Με άλλα λόγια, κατάλαβες ότι έχασες το πρωτάθλημα. Αυτά μου λες τώρα. Εγώ έχασα το πρωτάθλημα. Εγώ το έχασα. Αυτοί φοβήθηκαν. Δεν ξέρω τι φοβήθηκανε αυτοί. Βρε είχες εδώ πέρα δύο μάτς στην Τούμπα. Είσαι δύο βαθμούς πάνω. Και το χάνεις. Τώρα χεστηκάνε. Φοβήθηκανε. Λιλέρωσαν το βραγκί τους. Πάει, τελείωσε. Μου λες δηλαδή πάει. Επόμενη γραμμή. Τι να κάνω τώρα. Μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ, ό,τι θες. Λοιπόν. Όπως βλέπετε και στα γεγονότα, είτε άλλα και εμείς, άλλα τόσα εκατομμύρια κόσμος και χιλιάδες κόσμος. Θέλω να επανέλθω πάλι στο θέμα του κύριου Καποδίστρια. Λοιπόν, αυτοί δεν βλέπουν τα γεγονότα, ποιος φταίει για αυτήν την κατάσταση. Εμένα ρωτάς. Γιατί έχει καταντήσει γελίο και νιώθω ότι είμαστε δημοτικό. Ότι είμαστε στο ψυχογείο ή δημοτικό σχολείο. Με ποια κριτήρια δικάζουν αυτοί οι κύριοι εκεί πέρα. Θες να κάνεις κριτική τους δικαστές. Αυτά που ακούω και μου λέτε τώρα ότι ο κύριος Θωμαίδης βγήκε και λέει ότι έκανε ένα προγνωστικό ότι θα μείον 7 και μείον εκείνο και μείον τάλλο και μείον έτσι. Άμα είναι καλύτερα να πούν τον ΠΑΟΚ του χρόνου να μην παίξει καθόλου με κόσμο και να έχουν την εκφάρμασή σίγουρα τουλάχιστον. Αυτό δεν θέλουν. Φυσικά και αυτό θέλουν. Ναι, άμα θέλουν αυτό, το κάνουμε αυτό. Τουλάχιστον μην ξέρω να σηκωθεί να πει ο ΠΑΟΚ και να παίζουν μόνοι τους. Με φύγε. Λοιπόν, καταλάβετε, θέλω να πω ότι βλέπουμε τα γεγονότα και αυτά που βλέπω. Ένα μικρό παιδί να το δει, θα πει ποιος φταίει. Και αυτοί δεν βλέπουν ποιος φταίει. Οι δικαστές. Δεν βλέπουν ποιος φταίει, ότι ο διαιτητής ήταν όλη η αιτία που έγιναν όλα τα γεγονότα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο διαιτητής. Μην πιάνεις κουβέντα. Παραπέμφθηκε. Τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο διαιτητής θα δικαστεί από τα αρμόδια τα όργανα που έχει να κάνει με τον διαιτητή. Παραπέμφθηκε ο δικαστής. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, θα το συνεχίσω λίγο, αλλά με άλλα κριτήρια. Τα άλλα κριτήρια θέλω να ακούσω. Έτσι, μπράβο, είμαι καχύποπτος εγώ, αυτό που λέω και σένα. Ναι. Λοιπόν, γιατί ο Θωμαίδης βγαίνει και λέει, για όπου το ξέρει, δεν αφισβητώ την πληροφορία. Ο Θωμαίδης, στις δύο προηγούμενες, μια κρίση, ναι. Να σου πω κάτι, να το τελειώσω και συζητάμε. Παρακαλώ, ακούω εγώ. Ερώτηση. Βγήκε και έκανε μια κρίση ότι θα είναι εξωτική τιμωρία για τον ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι είπε, ναι. Είπαν ότι την Τετάρτη θα βγει απόφαση. Μάλιστα. Απόφαση δεν βγήκε και ο Θωμαίδης κάνει πρόβλεψη. Ναι. Γιατί έγκυται στην πρόβλεψη. Ο Θωμαίδης είπε ότι δεν θα βγει σήμερα η απόφαση. Αυτό δεν το άκουσα. Οκ. Okay. Ναι. Έγινε. Λοιπόν. Και ρωτούμε και λέω. Ναι. Και είπες πριν ότι θα είναι μείον 5 βαθμούς. Δεν είπα εγώ. Ο Θωμαίδης είπε. Τι σου είπε, ναι, μπράβο. Μείον 5 φέτος. Μείον 2 του χρόνου. Και μείον 7 αγωνιστικές. Βέβαια και μείον 25, δεν με νοιάζει. Η απόφαση είναι απόφαση. Δεν πάω στην απόφαση. Εγώ πάω. Γιατί το ξέρει ο δημοσιογράφος και το δημοσιοποιεί στα μέσα, ναι. Στο οποίο ο δημοσιογράφος σαν μέσο δουλεύει σε ένα μέσο που πάει να γίνει του Μαρινάκη. Είναι του Αλαφούζου, ναι. Το μέσο. Ναι. Λοιπόν, και δεν βγαίνει η απόφαση και γίνεται μια πρόβλεψη για να αρχίσουμε τι να αναρωτιόμαστε. Εμείς τα απόφαση περιμένουμε. Άσχετα τι θα είναι. Στάσου, εδώ όμως, ναι. Η εμπειρία του Θωμαίδη. Μαζί σου, η εμπειρία είναι πληροφορία. Θες να την πεις πληροφορία, πες την πληροφορία. Λέγεται. Βεβαίως. Ναι. Έχει μια πληροφορία ο δημοσιογράφος. Mm. Και την έχει αυτή την πληροφορία και στις δύο προηγούμενες αποφάσεις. Δηλαδή ναι. όταν εγώ βλέπω τον Θωμαίδη και του λέω ρε Κυριάκο, στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Τον εμπιστεύεσαι γιατί έχει την πληροφορία και είναι έγκριτη πληροφορία. Θα εμπιστευτώ τον κόκκινο που δεν έχει την πληροφορία. Ή εμένα.
Θα εμπιστευτώ. Εγώ στη ζωή μου έμαθα. Άρα, ναι, γιατί μας το βγάζει πρώτα ο δημοσιογράφος και δεν μας βγάζουν την απόφαση και περιμένουμε να περάσουν άλλες 2-3 μέρες. Αυτή η καθυστέρηση χρόνου με να με κάνει να υποπτεύομαι πράγματα. Μάλιστα. Ξέρουμε επιχειρηματικά ότι το Σαββί δεν το γουστάρει κανένα στην Ελλάδα. Ειδικά μετά την πώληση της καπνομηχανίας δεν το γουστάρει πραγματικά κανένα. Συγγνώμη, εμείς εδώ πολιτικά, εγώ θα μιλήσω για μένα. Γιατί εκεί πάει το θέμα. Συγγνώμη, αν κάπου στήριξα το Σαββίδι. Δεν ήταν στα ποδοσφαιρικά τα οποία είδα ότι έκανε λάθη. Είδα όμως ότι είμαι υπέρ της κάθε έντιμης, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, πώς το λένε, επένδυσης στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι φύγανε 1 εκατομμύριο κόσμος, γιατί δεν επενδύει κανείς. Θα πάω εγώ κόντρα, με συγχωρείς, θα πάω εγώ κόντρα στο Σαββίδι και στο Ρώσο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν μου δώσει εδώ λεφτά και δουλειά που είμαι εγώ ανίκανος σαν Έλληνας να δημιουργήσω. Να τον πάνε κόντρα όμως ρε φίλε. Τον πάνε κόντρα γιατί οι ίδιοι τα συμφέροντά τους ανήκουν κάπου αλλού. Το έχουμε αναλύσει το θέμα. Λοιπόν, να μην το τραβήξουμε. Η αλήθεια είναι πια. Ανατολή Δύση είναι το θέμα. Ναι, Ανατολή Δύση είναι. Για μένα. Έτσι, το είναι. Και εγώ το πιστεύω. Και με στέλεχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, πολύ υψηλό. Και μου λέει, συμφωνώ με αυτό που λες, είναι Ανατολή Δύση. Αν το θέμα πάει. Τα συμφέροντα. Τώρα. Αν το παιχνίδι πάει στο Ανατολή Δύση, το παιχνίδι είναι τελειωμένο. Ναι, αυτό. Προς τη μία κατεύθυνση. Αν δεν πάει Ανατολή Δύση. Εκεί πάει. Το ξέρουμε. Είναι τελειωμένη ιστορία το ποιος θα επικρατήσει. Άρα λοιπόν, συγγνώμη για εσένα και στο φίλο. Άρα λοιπόν, πιθανόν ο Θωμαίδης γνωρίζοντας 35 χρόνια το σύστημα, μπορεί να ξέρει και κάποια πληροφορία παραπάνω από μένα που δεν το ξέρω εκεί μέσα. Μαζί σου. Και πάμε τώρα στο άλλο. Πάμε στο άλλο. Είναι ένας επενδυτής, για να το κλείσουμε. Ναι. Ένας επενδυτής, ρούχου ψου επενδυτής, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, ναι, ναι. Και μιλά ελληνικά, ναι. Ποντιακά αν θέλεις, ελληνική ναι. γλώσσα μεταφράζεται για αυτή. Ναι, 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 ναι. Και είναι ο μοναδικός επενδυτής σοβαρός που υπάρχει εν δυνάμει στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και λέμε Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Και Ελλάδα. Πάει και προς τα κάτω τώρα. Δεν έχουμε επενδυτές, βεβαίως. Παρακαλώ. Δεν φεύγει. Θα πάρει και άλλα πράγματα. Μακάρι. Όπως και ο Βολ έχει γίνει να πάρουνε, πλέον. Να πάρουν όσο μπορούν περισσότερα όλοι τους. Θα τα πάρουν όλοι. Θα τη μοιράσω την τράπουλα. Να τη μοιράσουν. Ναι. Ωραία. Έρχεται τώρα και την πέφτουν όλοι στον πάγκο μέσω του Σαββίδη. Ναι. Άκου λοιπόν. Πολύ σωστά το λες. Και τελειώνουμε ο ΠΑΟΚ, με αυτό. Να το τελειώσω και τελειώσε να μαθαίνω. Τελειώσε το και να σου συμπληρώσω εγώ μετά. Και ο ΠΑΟΚ που την πέφτουν μέσω του Σαββίδη έχει κατρελαμένα παοκάκια. Τι θέλουνε, το διχασμό? Γιατί μετά θα πάρει άλλες εκτάσεις. Ο διχασμός δεν έχετε κουράγιο να τον κάνετε. Όπω μην το λες. Δεν το έχετε ξέρεις. Τα άντερα να τον κάνετε. Τον έχω ξεκινήσει εγώ το ρεπορτάζ. Είστε ακόμα πολύ πίσω. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που έγινε πριν από καιρό. Αρκετό καιρό. 13-14. Μην το λες όμως, το ξαναλέω. Όχι, είπα ότι ο Σαββίδης ήρθε εδώ να τοποθετήσει κάποια συμφέροντα από τη Ρωσία. Σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ και... είναι το όχημα. Γεωπολιτικό είναι μπράβο, το όχημα. Ναι, άκου όμως. Ο ΠΑΟΚ είναι το όχημα. Μην φτάσουμε κάποια μέρα, επειδή το κυνηγήσουν επιχειρηματικά, να καταστραφεί το όχημα. Καληνύχτα, σε ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος συνομιλητής. Φανταστικός συνομιλητής. Μέσα στα πράγματα. Πολύ ορθότητα καλή του λόγου. Ωραίος ΠΑΟΚΣΙΣ. Το είδε το θέμα με ψύχρεμο τρόπο και χωρίς κραυγές. Μα με την κραυγή παθαίνεις κρίση πανικού. Καλημέρα, το παθαίνω κι εγώ αυτό. Λάθος! Είδε το δάσος πίσω από το δέντρο. Όχι, ωραίος ο κράτης. Καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Καλημέρα, παιδιά. Δημήτρης από Αθήνα. Καλώς το Δημήτρη. Με Λάρισα, είμαι βασικά σπουδάζω Αθήνα. Λάτσιο είσαι. Λάρισα. Δεν ακούω, φίλε, αρχίζω και γερνάω. Με φέρνει ο χρόνος προς τα πίσω. Διακοπή πρωταθλήματος έχουμε. Μπάσκετ δεν βλέπω. ΑΕΛ είμαι. Δικαστής δεν είμαι για να βλέπω. Πάω τώρα ΑΕΚ, δεν με νοιάζει. Πήρα να σε πω ένα από ένα άλλο να μου δώσει μια συμβουλή. Εγώ εσένα. Ναι. Ναι, εγώ σε ακούω εσένα. Μ' αρέσουν αυτά που λες. Βγαίνω προχθές έξω με τους φίλους μου. Έρχονται συχνά πυκνά, γενικά όταν βγαίνουμε, είτε με κορίτσια είτε με αγόρια. Έρχονται εκεί πέρα άτομα στην Αθήνα, εδώ πέρα είμαστε ομοφιλόφιλοι. Έρχονται και μας την πέφτουν. Τι να κάνουμε, ρε, εμένα αυτά με έχουν σοκάρει εδώ πέρα. Εσύ πας και με γυναίκες και με άντρες, ή μόνο με γυναίκες? Όχι, ρε, τρελός, ρε. Κάτσε καλά. Μόνο με γυναίκες. Πας μόνο με γυναίκες. Οι ομοφιλόφιλοι στην πέφτουνε για να πας μαζί τους για να σε πασάρουν τις γκόμενες. Φαντάζομαι, σε βρήκαν εκεί από τη Λάρισα να πούμε. Σου λέει αυτός λιμοτάγαρο είναι, κάτσε να ωφεληθούμε. Αυτή είναι η προσέγγιση δική μου. Κατάλαβα. Τι πιστεύεις για ΑΕΚ Λάρισα? Θα σου πω την αλήθεια.
Θέλω να κερδίσει η ΑΕΚ για να πάω να δω ένα τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ και όχι ΠΑΟΚ Λάρισα. Και κλεισμένο των θυρών. Ναι, δεν με νοιάζει τι θα είναι. Θα πάω εγώ για τη δουλειά. Δεν με τραβάει η Λάρισα, δηλαδή η Τρίπολη με τραβάει πιο πολύ να δω ένα τελικό ΠΑΟΚ Τρίπολη. Κατάλαβες. Αν παίξω τελικό ΠΑΟΚ Λάρισα, θα θεωρήσω ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει σχετικά εύκολο το παιχνίδι. Ή τέλος πάντων θα το πάρει. Αν έπαιζε ΠΑΟΚ Ατρόμητος, αλλά οι 11 με τους 11 τους καλούς, είναι καλός τελικός. Να έπαιζε ΠΑΟΚ Τρίπολη 11 με τους 11, θα μ' άρεζε. Κατάλαβες. Να παίξει ΠΑΟΚ Γιάννενα, να κάτσουν τα Γιάννενα κανονικά να παίξουν, με τη Λάρισα. Ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει και πολύ η Λάρισα. Τώρα το τελευταίο 1,5 μήνα βλέπω έχει βελτιωθεί αρκετά. Είναι αργή ομάδα. Ναι, είναι αργή ομάδα. Είναι αργή ομάδα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Έχει πιάσει το top, δηλαδή πιστεύω ότι είναι στο ανώτερο σημείο που μπορεί να είναι. Παραπάνω δεν μπορεί να είναι. Πίστευα ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος για τη σωτηρία και βλέπω ότι πήρε παραπάνω από αυτά που άξιζε. Δεν λέω ότι θα περάσει σίγουρα η ΑΕΚ. Λέω ότι θέλω να περάσει η ΑΕΚ γιατί θέλω να δω το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θα είναι ο τρίτος τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ που θα πάω να δω στη ζωή μου. Τα λέμε, φιλιά. Τα λέμε, φιλιά. Τα λέμε. Ωραίος ο Λαρισαίος. Του την πέφτουνε, λέει γκέι. Πολύ φυσιολογικό. Φοιτητές είναι. Εντάξει. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βέβαια. Μιχάλης από Περέα είμαι. Περέα. Ναι. Ναι. Πώς είδες το μάτς σήμερα το μπάσκετ? Αποσπασματικά το είδα, φίλε. Ωραίο ήταν όμως. Ήταν ωραίο μάτς. Ήταν το μόνο λάθος που έκανε ο Χατζηνάκος. Ήταν όμορφο μάτς. Παρά το ότι... Εγώ μίλησα για χαμηλό σκορ. Ναι. Ωραίο μάτσι ήταν. Συναρπαστικό. Άλλο το συναρπαστικό, άλλο το κακό. Είναι με συναρπαστικό, αλλά ένα μάτσι με χαμηλό σκορ είναι κακό παιχνίδι μπασκετικά. Άλλο το ένα, άλλο το συναρπαστικό. Μάλιστα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία, για να μην στρώω πολύ τον χρόνο, να σου πω τι θέλω να σας πω. Επειδή εγώ να σου πω πως ένιωσα, ωραία. Γουστάρω που θα αφανίσω τα σκουλίκια και στο μπάσκετ. Πώς θα με αφανίσεις ρε φίλε, πώς θα αφανίσεις τον Άρη στον μπάσκετ? Δεν χρειάζεται ρε φίλε να τον αφανίσεις. Αυτοί αφάνισαν το σωματείο μόνοι τους. Κατάπιαν τα λεφτά να πούμε, φτιάξαν χοληστερίες. Δεν χρειάζεται να επέμβεις εσύ για να τους αφανίσεις. Δηλαδή σήμερα με την νίκη που τους έκανες δεν τους αφανίζεις. Τους αφάνισε ο Δαμιανίδη. Πήρες μια νίκη γοήτρου ρε φίλε, εντάξει. Τους αφάνισε ο Δαμιανίδη. Αυτό είναι, μια νίκη γοήτρου έκανες. Πάμε παρακάτω. Τους αφάνισε ο Δαμιανίδη. Πού είναι ο Δαμιανίδη? Πού να ξέρω. Δεν το ξέρεις. Βέβαια, πού να ξέρεις. Φίλος μου είναι. Βέβαια, πού να ξέρεις. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα και να κάνω και μια παρατήρηση. Να κάνετε μια παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι η εξής. Μάλιστα. Υπάρχει ένας επενδυτής εδώ που ρίχνει χρήμα και κάνει επενδύσεις και δίνει δουλειά στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Πόσο πιστεύετε εσείς ότι οι Βορειοελλαδίτες το εκτιμούν αυτό το πράγμα και θέλουν να συνεχιστεί? Αυτοί που παίρνουν λεφτά. Αυτοί που τα παίρνουν από αυτό. Αυτοί που τα παίρνουν, δηλαδή τα μεροκάματα. Αυτοί που έχουν τα μεροκάματα. Έτσι. Έτσι, αυτοί, όλοι. Όχι μόνο αυτοί. Θα σου πω εγώ. Θα δώσω το δικό του αγώνα όσο μπορούν αυτοί. Θα σου πω εγώ κάτι. Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι είναι, ας πούμε, πελάτες μου. Είναι χορηγοί μου. Ωραία. Τυχαίνει κάποιοι από αυτοί να έχουν συνεργαστεί με το Σαββίδι πέρα από το ποδόσφαιρο. Μου λένε Αριανοί, Ηρακλειδείς, Παοξίδες, ό,τι Ολυμπιακοί, ό,τι είναι. Να μην φύγει αυτός, γιατί ας πούμε πριν έρθει ο κύριος Σαββίδης ας πούμε στον ΠΑΟΚ, μου λέει ένας τώρα για το θέμα του ΠΑΟΚ, είχα κάνει μια συνεργασία. Πριν έρθει ο κύριος Σαββίδης. Είχα μια συνεργασία ρε με τον ΠΑΟΚ και έβαγα θέση, μου λέει. Τώρα με τον Σαββίδη με πήραν τηλέφωνο, τι ώρα θέλετε να είναι το πρωί το τιμολόγιο σας που και τα λοιπά. Δηλαδή είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα. Ο άνθρωπος δεν είναι Θεσσαλονικιός Βορειοελλαδίτης, μπαταχτσής Αθηναίος Έλληνας. Τι έχει αυτό που λέει, έχεις αυτό το, τι είσαι εσύ η Τατιάνα, τι θέλεις 5.000 για την εβδομάδα. Εδώ είναι η πρώτη του μουνός. Εσύ ποιος είσαι, ο Βιερίνια? Εσύ ποιος είσαι, αυτός που άλλαξε τις λάμπες? Εσύ ποιος είσαι, εσύ που φέρνεις τις κουρτίνες στο Μακεδονία Παλάς? Εσύ ποιος είσαι, αυτός. Δηλαδή, δεν είναι ότι επενδύει, πληρώνει, τι είσαι εσύ Μακεδονία Παλάς, τι κάνεις καμαριέρα. Τη βδομάδα σου Δευτέρα πληρώθηκες. Αυτά τα μετράνε, αλλά τα μετράνε αυτοί οι οποίοι είναι οι δικοί του άνθρωποι.
Ανεξάρτητα από το αν είναι Ηρακλειδέας, Αριανός, Παοξής. Καμία σχέση. Αυτός που δουλεύει εκεί, έτσι. Καμία σχέση. Ή συνεργάζεται, είναι και πουλάει τσάγια, ξέρω εγώ. Τι να έχει σημασία, καμία σχέση. Ή έχει πλυντήριο και πλένει πετσέτες για το Μακεδονία. Όλοι δεν θέλουμε τέτοιους εργοδότες. Να λιώσω από το πρωί μέχρι το βράδυ και παραπάνω. Να ξέρω ότι θα του δώσω 10, μου δώσει τα 2. Δεν μπορώ να πάρω εγώ. Εγώ δεν το κάνω σαν τους κομμουνιστές. Να του φέρω 10, ζητήσω 12. Θα πάρω τα 2. Τα πάρω όμως. Και αυτό τα 8 τα μοιράσει και πάρω αυτό τα 5. Έτσι είναι. Άμα ήτανε, θα ήμασταν εμείς επιχειρηματίες. Πώς θα γίνει. Θέλω να κάνω ακόμη μια παρατήρηση και είπαμε μια ερώτηση έχω. Μάλιστα. Η παρατήρηση είναι η εξής. Λέω, κλειστές τράπεζες δεν κάνανε ζημιά. Τρίτο μνημόνιο δεν κάνει ζημιά. Κόψιμο μισθών δεν κάνει ζημιά. Κόψιμο συντάξεων δεν κάνει ζημιά. Και ποιος κάνει ζημιά? Ένας Κομίνης, κοίταξε. Πάμε. Την ερώτηση. Ναι. Η ερώτηση μου είναι εξής. Ο κύριος Θωμαίδης που βλέπω στο Sky, ναι, με τον κύριο Θωμαίδη που βγαίνει πάει στο ραδιόφωνο μας, είναι το ίδιο πρόσωπο? Είναι το ίδιο πρόσωπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, καλημέρα, γρήγορα, ναι. Ταχύτατα, ναι. Θέλω ζωντάνια, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, κουφί δεν είμαστε. Ναι, κύριε Κωνσταντίνε Γραπτόπουλε. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Όχι. Σε εσάς και σε όλη την Μετρόπολη. Καλά πάει. Συγχαρητήρια και στον κύριο Βασίλη που έχετε μαζί σας εκεί. Τι να κάνουμε. Για τις προβλέψεις για το μπάσκετ. Ναι. Καινούργιος. Θα κάνει και γκέλες τώρα, μην νομίζεις. Όλα στο πρόγραμμα είναι, όλα, όλα. Εντάξει, Βασίλειος, εντάξει, μια χαρά, όχι, καλά πας. Λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα το σε δικιά σου εκπομπή ήταν ή στου Πάγκου του Γιάννη, δεν ξέρω. Τι είπε ο Πάγκο? Κάποιος παοξής μίλησε για πρωτάθλημα αντρικό, δεν ξέρω άμα το, κύριε Κωνσταντίνα, άμα το... Σε μένα βγήκε, αντρικό πρωτάθλημα. Α, μπράβο, ναι, και γυναικείο. Και γυναικείο. Λοιπόν, νομίζω ήταν το... Και ένα άλλο θέλω να πω, αλλά αυτό το είπε για καιρό. Ήταν στον Κωνσταντίνο του Βρανά. Ναι. Το βράδυ, το Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, ο Βρανάς είναι η καψούρα μου, ναι, να μην τα λέω τώρα, ναι. Λοιπόν, και... Μίλησε ένας παοξής, πρέπει να ήταν παοξής νομίζω. Αργά το πας, λέει. Βάλε την Πέμπτη, πιάσε Γνατία, όρματο. Μην το φοβάσαι, ναι, τον Γκάζι, πάντα το, ναι. Όχι, του φάνηκε, παοξής μιλάμε χρόνια, ο άνθρωπος που διαρκείας 30, εγώ εντάξει, εγώ δεν είμαι και μεγάλος. Τετάρτη έβαλε. Εξιντάρης είμαι. Ναι. Το πρώτο μάτς που είδα στον ΠΑΟΚ ήταν το 1976 με τον Κρόιφ. Το 1-0. Το 1. Την ήταν... Παρσελώνα. 1-1 ήταν. Τα μπουκαλάκια που πετούσαν μόνο αυτήν την 4 κάτω στον Κρόιφ και μπορούσαν να το χώρο. Θα τα αλλάξουμε. 1-1 ήταν. 1-0 κέρδισε. Α, την Παρσελώνα. Ναι. Με τον γκολ του Κρόιφ. Λοιπόν, ναι, ναι. Το παιδί 30 πιο μεγάλος από μένα, από ένα και πιο μικρός. Ναι. Απλώς φάνηκε παράξενο που κατέβηκε ο πρόεδρος, ο Ιβάν, ρε παιδί μου, κάτω. Αυτό κάπως φάνηκε λοιπόν παράξενο. Παράξενο, ναι. Έτσι, εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Καθόλου παράξενο. Ναι, βρίασε, όρμηξε, σαν άνθρωπος που αυτό είναι... Αυτό ναι, δηλαδή... Όχι, όταν έριξε 1-0, ναι. Είπε 1-0, δεν είπε μετά ότι 1-0, δεν είπε. Ποιος το είπε? Το είπα. Αφού δεν... Ο επόπτης, ο Σημαίκες, είστε προσπαθώς. Μετά δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω ο Σιλιάς τι έδειξε και άλλοι τι είπατε. Ναι. Αλλά φέρπαν όλοι προς τη σέντρα. Ναι. Μετά τι έγινε, δεν ξέρουμε αυτό. Τι έγινε. Τι μεσολάβης αυτό δεν ξέρουμε. Θα το διερευνήσουμε. Δεν σας φαίνεται παράξενο που κατέβηκε? Όχι, δεν με φαίνεται παράξενο. Όχι, καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά όλοι. Να είσαι γερός. Επόμενη γραμμή. Βολίδες. Είδες τη γρήγορα που πάμε. Ταχύτατη όλοι. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Γιώργος από Αθήνα. Καλώς τον. Αθήνα, ποιο μέρος? Κηφισιά. Κηφισιά, βρωμερό μέρος. Καταθλιπτικό. Λοιπόν, είναι πρώτη φορά που βγαίνω στο ραδιόφωνο. Τον αρέσει Κηφισιά το κινητό. Θα πιάσει 8 ώρα το βράδυ Νοέμβριο μήνα να πάθει κατάθλιψη. Να πα στην Κηφισιά. Ένα βρωμό μπάρ έχει εκεί πέρα προ την κατηφόρα. Πού να πα? Σε κανένα ρεστοράν που θα είναι τίποτα. Κουλτουριάριδες, σνόπ και καταθλιπτική στην Κηφισιά. Λοιπόν, ναι, στο προκείμενο. Ναι, ναι. Είμαι ΑΕΚΖΙΣ. Μπράβο. Αλλά λόγω καταγωγής, ναι, δεν μπορούσα να είμαι και κάτι άλλο. Τι, η ΑΕΚ θα ήμουν η ΠΑΟΚ. Είσαι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ? Όχι, δεν είμαι ΑΕΚ. Τι είσαι, δίγαμος είσαι? ΑΕΚΖΙΣ. Τι είσαι, ναι. Αλλά λόγω καταγωγής, ότι το ξαναεξηγώ, ναι, ή θα ήμουν η ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα για μένα. Λόγω Πόντιος. Λόγω Πόντιος. Πόντιος
Δεν υπάρχουν άλλες. Δύο ομάδες υπάρχουν για μας. Είσαι Πόντιος και μένεις στην Κηφισιά. Μάλιστα. Γιατί σε πειράζει, κακό είναι. Εμένα τι να πειράζει, εσύ μένεις εκεί. Εμένα τι να με πειράζει. Έτσι, μπράβο. Εγώ ξυπνάω το πρωί, λοιπόν, βλέπω 10 ονοματέως εκεί στο καφενείο του Διονύση. Πάω στον Κρόνο, πάω στη Μαρμίτα, πάω στο πάρκο του Αϊθαράπη, πάω στο Coffee Brand. Τραβάω box να πούμε μια μισή ώρα. Ανεβαίνω απάνω, έρχομαι με τον κόκκινο, παίζω δεύτερο box. Γυρίζω στον Καρακαφέρι, ξαναπάω κάτω. Πάω στο άλλο γυμναστήριο. Τι να με, εσύ στην Κηφισιά πας εκεί πέρα σε ένα βρωμότοπο, ένα δρόμο έχει εκεί πέρα. Πάρε παρακάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό σας ακούω. Ναι. Έχω τρελαθεί με αυτά που ακούω, ειδικότερα από τα παόκια. Καλά, εδώ τρελάθηκες που μένεις στην Κηφισιά με τα παόκια, τώρα τρελάθηκες. Ναι. Γελάει. Λοιπόν. Τι. Θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Τι να σου πού, νομίζετε ότι, πού νομίζουν ότι φταίει η ΑΕΚ σε όλο το συγκεκριμένο αυτό σκηνικό? Γιατί 19 χρόνια από τον ΠΑΟΚ δεν έχουν στερήσει τίποτα. Ναι. Έχουν στερήσει μόνο από την ΑΕΚ. Ναι. Και πέρσι το κύπελο, είτε το θέλουμε είτε όχι, έπρεπε να το πάρει η ΑΕΚ. Ή δεν ξέρουμε, το πήρε ο ΠΑΟΚ έτσι πως το πήρε. Εντάξει. Πες μου, ανέβηκε πάνω η ΑΕΚ. Πού έφταιγε η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι? Μα δεν λέει κανείς ότι φταίει η ΑΕΚ, τον κομμένοι βρίζουν. Ο Κομίνης θέλησε ένα κύπελο πέρσι. Το λέτε την αυτό. ΑΕΚ, την ΑΕΚ, ναι, τη βρίζουν γιατί ο Λιμπερόπουλος, ναι, με τον Δημητριάδη, τάτσι μίτσι, ναι, κότσι με τον πρόεδρο, με τη Σνόβα τον δημοσιογράφο, και επηρεάσανε τον διαιτητή ο οποίος είχε κατοκυρώσει τον κολ και του στερούν ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το σκηνικό θέλησαν. Την κάνει την ΑΕΚ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κατακριτέα για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω. Νομίζεις. Νομίζω. Τι να πω, ρε παιδιά. Καταρχήν, μην είμαστε απόλυτοι ότι στερούν ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, βάσει τη βαθμολογία, θα πέρναγε ένα πόντο πάνω. Και είχε να παίξει στον Ατρόμητο και στον Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει ότι το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ ακούω αυτή την καραμέλα συνέχεια. Όχι, ένα πόντο κάνω. Παιδιά, γιατί θα τρελαθούμε. Θα πήγαινε ένα πόντο πάνω άμα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Άμα κέρδιζε. Άμα κέρδιζε, αν κοτοχυρωνόταν τον γκολ. Ναι. Αλλά μετά υπάρχει ένα πρόγραμμα με δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ποια τα δύσκολα παιχνίδια? Στον Ατρόμητο και στον Παναθηναϊκό. Στον Ατρόμητο, ρε, σαχλάμα. Βρεάσε τους τώρα. Ο Ατρόμητος, άσχετο ότι δεν θα έβαζε τους δανεικούς, ναι, ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα το παίζανε το παιχνίδι. Ναι, βέβαια, δεν βλέπεις πως το παίξαν το παιχνίδι. Γιατί δεν το παίξαν. Άφια με δω. Ποιον Ατρόμητο? Ένα Παναθηναϊκό ήταν. Α, πιάνω τον κάτσο, τον πέρα τον Αλβανέ, τι θέλεις. Άσε με καημένη. Πάμε επόμενη γραμμή. Παναθηναϊκός δεν έχει Παναθηναϊκός δεν έχει χαριστεί σε κανέναν ποτέ. Ναι. Βλέπεις Μπαρτσελόνα, δεν είναι Παναθηναϊκός. Γιατί τον Ολυμπιακό δεν τον πήρε ισοπαλία? Τι τον πήρε? Σου Καρεσκάκη, ισοπαλία. Με 10 παίχτες. Θα έφτανε ο ΠΑΟΚ μέχρι εκεί και θα έκανε τον Παναθηναϊκό. Θα το χτυπούσε το παιχνίδι, δεν σου λέω εγώ. Ποιο θα το χτυπούσε? Ο Παναθηναϊκός. Θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ έτσι κάτω. Δεν έχει χαριστεί ο Παναθηναϊκός ιστορικά, όσο όποια κατάσταση και να βρίσκεται. Δεν έχει χαριστεί. Δεν έχει χαριστεί. Δεν έχει χαριστεί. Τι να κάνουμε, το αναγνωρίζουμε αυτό του Παναθηναϊκού σαν ομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Δεν έχει απόλυτο δίκιο. Καλημέρα. 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 Θα κάνω μια ερώτηση για τον κύριο Θωμαίδη. Να κάνεις. Ο κύριος Θωμαίδης είναι θεσμικός παράγοντας δικαιοσύνης? Όχι. Ουσιαστικά τι έκανε, προέβησε εκτίμηση της τιμωρίας, δεν κατάλαβα. Μπορεί να, ναι, μπορεί να έχει και πληροφορία. Μα αν έχει πληροφορία, το θέμα το οποίο προκύπτει, Κώστα, ναι, θεσμικά για το κράτος αυτό, και μη μου πεις ποιο είναι το κράτος αυτό, γιατί είναι πολύ, όλοι το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε. Αυτή αλλά την ερώτηση που κάνεις. Εδώ το θέμα, κοίταξε Κώστα. Αυτή την ερώτηση που κάνεις εσύ, εδώ την αφορά, δεν αφορά την κυρία Μπούλα. Αφορά ένα κόσμο, χιλιάδες κόσμο η απόφαση. Συγγνώμη, ναι, δεν αφορά την κυρία Ερμηνά. Αυτή η απόφαση την οποία περιμένουμε, ναι, ναι, αφορά ένα διαμέρισμα της Ελλάδας, αφορά νομούς της Ελλάδας. Έτσι. Ποιος αφήνει? Γίνει λοιπόν ο κύριος Θωμαίδης, ναι, ως μη όφιλε, δεν είχε κανένα δικαίωμα να προβεί ο Θωμαίδης σε νομικές προβλέψεις. Είναι νομικός, δεν κατάλαβα. Κοίταξε τώρα. Εάν έχει, εγώ τι λέω, εάν έχει πληροφορίες ο κύριος Δωμαϊ, τι είπε ότι έχω πληροφορίες, καταρχάς αυτό είναι παράνομο. Κάτσε λίγο να σου διαβάσω, δώσ' μου δευτερόλεπτα. Αυτό ναι, σας ακούω. Δώσ' μου λίγο δευτερόλεπτα. Αυτό που γιατί εμένα οι δικές μου πληροφορίες, Κώστα, από τους νομικούς κύκλους των Αθηνών, ναι, είναι εγκριά μέτρων αντίθετες. Περίμενε. Παρακαλώ. Λέει ο Λάκης ο Σημειοφορίδης σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, αν θυμάμαι καλά, στο Λίμπερο, λέει. Ναι. Για μισό λεπτό. Για την πρόβλεψη που έκανε ο κύριος Θωμαίδης σχετικά με την απόφαση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, λέει ο Λάκης, ναι, που είναι νομικός, έγκριτος κι αυτός. Ναι. Μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί να προκύπτουν τέτοιες πληροφορίες πριν βγει η απόφαση. Αυτό που λες και εσύ. Μπράβο. Και λέει, και συνεχίζει. Ουδής μπορεί να συζητάει με τον κύριο Καποδίστρια. Εδώ αφήνει αιχμή ο Λάκης
ότι μπορεί ο Κυριάκος να μιλάει με τον Καποδίστρια. Ακόμα και έτσι να είναι όμως. Αυτό σε προηγούμενες αποφάσεις, γιατί δεν βάλαμε μορφή για τον Θωμαίδη που έχει πάρει θέση και έχει κάνει εκτίμηση. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί του την πέσαν τώρα του Θωμαίδη. Γιατί τώρα είναι το καθοριστικό. Και στις προηγούμενες εκδικάσεις. Σε πάρα πολλές έχει κάνει πρόβλημα ο Θωμαίδης και έχει πέσει μέσα. Πάντα πηγαίνω στο Θωμαίδη. Αφού είναι ο καλύτερος στο είδος του στην Ελλάδα, πού να πάω, ας πούμε. Μισό λεπτό λίγο. Κωνσταντίνο, είναι δημοσιογράφος, δεν στέλνει πειράμα στο διάστημα. Βρε, ούτε είναι ο κατοχυρωμένος εισαγγελέας, μην προβαθούμε τώρα. Όχι, μα άκουσε με. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες, ξέρεις ποιες είναι, Κωνσταντίνο. Ποιες είναι. Οι δικές μου πληροφορίες, τις οποίες έχω από νομικού κύκλου των Αθηνών, ναι. Τις οποίες τελείως συντοματικά έχω αποφάσει, είναι ότι ο Καποδίστριας είναι βαθύτατα προβληματισμένος. Ένα. Και δεύτερον, εξοργισμένος με τον Κομίνη. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Εάν πολύ λογικό. Εάν δεν τυχόν, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Προηγουμένως είπες κάτι, Κώστα μου. Ότι δεν έχετε τα κόσια. Κώστα, ακούω πράγματα. Εγώ θα φύγω για το εξωτερικό το Σάββατο. Γυρνάω εκεί που εργάζομαι. Ναι. Ακούω πράγματα τα οποία ξεπερνούν το όριο της λογικής και της φαντασίας για το τι μέλλει να επακολουθήσει. Δηλαδή ακούω για τσιμενταρίσματα των τεμπών, ακούω για ανατινάξεις γραμμών, ακούω για καταστροφή στον δρομικό γραμμών, ακούω για πράγματα και ξέρεις κάτι. Αυτός ο οποίος θα πει, αυτός ο οποίος θα πει εκ προημίου ότι όλα αυτά είναι υπερβολικά και δεν θα γίνει τίποτα, δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη. Το αύριο το ξέρει κανείς. Ναι, η κατάσταση και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Ναι, κοίταξε όμως εμένα. Εδώ έγινε ένας ξεσηκωμός και πήγατε 3.000 μόνο στο... Ναι, γιατί δεν έχει βγει απόφαση. Ξέρεις την ώρα, όλοι οι παοξίδες... Όταν λοιπόν... Όταν πάνε για να μην σε διακόπτω. Όταν πάνε οργανωμένοι στην Καμάρα. Ναι. Εγώ ξέρεις τι περιμένω από εκεί. Mm-hmm. Να κατέβουν και οι παοξίδες που δεν είναι οργανωμένοι. Να πολυπληθήσει η Καμάρα από 50.000 κόσμο. Όταν αυτοί βλέπουν στην Αθήνα, ας πούμε, 3.000 κόσμο, ξέρεις τι λένε. Ναι. Εντάξει, και άμα βγουν και πέντε. Μας παίρνει. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτή είναι αυταπάτη τους. Και ένα δεύτερο. Εγώ θα σου κάνω μια πρόβλεψη και θυμίσου. Μπορεί να μην είμαι εδώ από την εβδομάδα. Κάνε την πρόβλεψη. Η πρόβλεψή μου είναι, αγόρι μου, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα. Από τον ΠΑΟΚ δεν θα φέρει τον Βαθμό. Τότε θα γίνει. Θα βάει βαριά καμπάνα ο Σαββίδης. Ναι. Θα κόψουν τον καρπούζι στη μέση γιατί περιμένουν τον Ολυμπιακό, περιμένουν τον απόφαση του ΠΑΟΚ για να βγάλουν ενδεχομένως να μοιράσουν τον καρπούζι στη μέση. Και κάτι άλλο, το οποίο σας έχει διαφύγει. Ποιο? Όχι προσωπικά εσάς, γενικότερα ήδη. Ναι. Διάβαζα τον ΚΑΠ, ναι. Σε περίπτωση κατά την οποία κρυθεί ότι ο αγώνας διεκόπη υπαιτιότητη ανεπάρκειας εφαρμογής κανονισμών από το διαιτητή, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Επαναλαμβάνουν τα τελευταία 6 λεπτά. Με το σκορ πόσο. Εάν τυχόν, διότι σκορ... αυτή τη στιγμή... Με το σκορ πόσο. Στιγμή... Με σκορ, αφού τον κόλ κατοκυρώθηκε. Το είπε εγώ, τον κόλ κατοκυρώθηκε. Εάν τυχόν λοιπόν είναι η παιτιότητα του ΠΑΟΚ, είναι η βόμβα στον ΠΑΟΚ, εάν το βίντεο το οποίο κατέθεσε ο ΠΑΟΚ αποδείξει η παιτία την ΑΕΚ, τιμωρείται η ΑΕΚ, και σε περίπτωση εδώ το καρπούζι στη μέση, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω ανεπάρκειας εφαρμογής συγκεκριμένων εδαφείων του. Φίλε μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Και με αυτή τελειώσει. Να μου κάνεις, βέβαια. Λοιπόν, σύμφωνα με το κλίμα που διαμορφώθηκε με την επίσκεψη των κλιμακίων εδώ της UEFA και με τη μια διεθνή κατάσταση που είχε διαμορφωθεί για το ελληνικό ποδόσφαιρο με απειλές Γκρέξ και τέτοια. Εσύ, ποια είναι η εκτίμησή σου ότι πραγματικά θα δοθεί δικαστικό λύση. Ανεξαρτήτως ποιος φταίει, δεν φταίει, εννοείται ο Κομίνης είναι απαράδεκτος που δεν βγήκε ξεκάθαρα να πει γιατί διέκοψα το παιχνίδι. 100% λάθος ο Κομίνης, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά με βάση τη διεκτήτη. Μεγαλύτερο μέγεθος είναι η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟ. Η ΑΕΚ. Σήμερα, όπως είναι τα δεδομένα. Η ΑΕΚ. Εγώ σου λέω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις πιέσεις. Με τις πιέσεις της UEFA. Τη UEFA. Παιδιά, γιατί ο μεγαλομέτωπος. Να μην το ξαναπείς αυτό, γιατί κοίταξε αυτό. Υπερβαίνει τα όρια. Κοίταξε. Πρώτα απ' όλα, από άποψη αυτή τη στιγμή, οικονομικής δυνατότητας είναι το 1 με το 100. Δεύτερον, το θέμα έχει πάρει γεωγραφική διάσταση Μακεδονίας Βορράς-Νότος. Είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη ο ΠΑΟΚ. Μιλάω για σήμερα, εντάξει. Και ας μην βιαζόμαστε. Δηλαδή, ας περιμένουμε την απόφαση. Καλό ταξίδι. Η Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, είναι μεγάλη δύναμη ο ΠΑΟΚ. Αλλά αν πας στους νομούς της Βορείου Ελλάδος και πεις, πάμε στην Καβάλα μια βόλτα. Πώς είστε οι παοξίδες από τους 100, είμαστε οι 50. Είμαστε οι 55.
Ποια είναι η δεύτερη δύναμη? Είναι ο Ολυμπιακός. Ο Άρης που είναι τέταρτη, πέμπτη δύναμη. Πάμε στη Δράμα. Ποια είναι η πρώτη δύναμη εδώ? Ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεύτερη ποια είναι? Ολυμπιακός. Στη Δράμα. Όχι ρε φίλε, έχει πολύ Άρη στη Δράμα. Άρη στη Δράμα, στη Δράμα έχει, ναι. Έχει δράμα, η Καβάλα δεν έχει, αλλά Δράμα έχει. Πάρε το BMW, Δράμα έχει. 160 άλογα, γιατί το δικό μου έχει 100. Ναι. Να πάμε στη Δράμα. Έχει τώρα. Να πάμε σε πέντε σχολεία, μην μας πιάσουν για παιδεραστές, γιατί γίνονται ύποπτα πράγματα. Πούμε, κάνουμε έρευνα. Γιατί μόνο τα σχολεία είναι ο πληθυσμός. Πάμε στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Α, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Πάμε στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Πόσο Άρη έχει εκεί. Όσο για το Θωμαίδη. Να ξέρετε. Εγώ είμαι εναντίον οποιοδήποτε κατηγορεί αυτή τη στιγμή το Θωμαίδη, επειδή έκανε μια εκτίμηση η οποία είναι επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα. Άλλο λένε. Από πού την ξέρει αυτός αυτή την απορία. Ναι, γιατί δεν την είχαν αυτή την απορία σε παλαιότερες εκτιμήσεις που έχει κάνει ο Θωμαίδης και την έχουν. Τώρα τους δημιουργήθηκε απορία. Ο Θωμαίδης προβλέπει δίκες και αποτελέσματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κάνει αυτό το πράγμα πετυχημένα. Πάμε στους τελευταίους 5 ή 6. Ότι έχει πληροφορίες ο άνθρωπος, εντάξει. Μαγκιά του, κάνει πάμε, καλά πάμε, τη δουλειά πάμε, του. Πάμε, τελευταία ή 6 γρήγορα να τους πάρουμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Μην καλείτε άλλη, καλημέρα. Κωστή μου, βασικά θα είμαι γρήγορος, έτσι. Μ' αρέσει πολύ η αναλύση σου γενικότερα, έτσι κι αλλιώς. Και τελευταία, γενικότερα το ντέρμπι το είδες πολύ καθαρά, με αντίληψη. Είδες πολλά πράγματα, όσοι εκεί μπορούσες να δεις. Αυτό που με έκανε να πάρω τηλέφωνο είναι ο προηγούμενος φίλος, που ας πούμε έχει κάποιες απορίες σχετικά με το τι τον πείραξε στο παιχνίδι και έχουμε προβλήματα εμείς οι παοξίδες, όπως το είπε με την ΑΕΚ κτλ. Δεν θέλω να απαντήσω προσωπικά στο φίλο, είπε την άποψή του και εγώ απλά θα του πω την άποψή μου, επειδή βαρέθηκα ας πούμε να ακούω αερολογίες. Μέσα από το γήπεδο, από το πρώτο δευτερόλεπτο, πηδούσε ο πάγκος, όπως ακριβώς το λέω, στο παραμικρό, έτσι, για αυτό το πράγμα, για να σπάσει το σπίτι. Ήταν ο στόχος τους, γιατί όταν δεν έχουν την ΕΠΟ και την έχουν παρέα, και όταν οι ομάδες είναι ισοδύναμες με άλλα στοιχεία, καλά η μία με άλλα η άλλη, το ψυχολογικό στο διαιτητή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στον επόπτη. Εκεί ο ΠΑΟΚ ήταν αδιάβαστος και εξέθεσε τον πρόεδρο ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Για να λυθούν πέντε απορίες, γιατί απορούν όλοι και δηλαδή ρε παιδιά, βλέπετε λίγο παράμεσα τι γίνεται ή βλέπετε μόνο αυτό που θέλετε να σας πούνε. Δηλαδή έλεος. Αυτό ρε Κωστή. Υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτό το αίσθημα την πρώτη στιγμή, όταν έγινε η φάση σε πρώτο χρόνο δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να αμφισβήτησε γκολ, ο παίκτης ΣΑΚ, έπεσε ένα σφύριγμα, το έχω ακούσει μια εκπομπή σου, το είπες λίγο πλάγια, αυτή καλά ήταν, το είπες. Δεν το λέω πλάγια, δεν το λέω πλάγια. Ο ρεπόρτερ της ΣΑΚ, ο οποίος ήταν στον πάγκο, σφύριξε να πούμε του της Νόβα στο, ή στο Δημητριάδη και στο Δημητριάδη και στον άλλο, τον Ημερόπουλο, και αυτοί είχαν τη δυνατότητα μέσα στην Τούμπα να αλλάξουν το αποτέλεσμα, κάτι το οποίο θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να μην το επιτρέψει. Και να σε βάλουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και να τώρα, εκτεθεί ολόκληρο ο Σαββίδης. Να βγαίνει ο Μητροπολίτης. Να λέει καλός άνθρωπος δωρές. Να γίνει δηλαδή να καταρακωθεί η εικόνα του. Για ποιο λόγο. Και τι να καταφέρει Κωστή μου, να μου κάνει το ίδιο πράγμα που μου έκανε στον φίλο έτσι, που είχε πάλι την απορία. Στο Βόλο πέρσι που ήμουνα και εκεί. Και πάλι δηλαδή τι μου έκανε, ξέρω εγώ. Αυτός ο ίδιος ο κύριος Κομίνης δεν έδωσε ένα πεντακάθαρο πέναλι στον κύριο Κρέσπο. Και έφτασε η φάση να είναι ένα πεντακάθαρο offside. Και να φάνε πάρει λάχαν όλο τον ΠΑΟΚ και να μην χάρισε ένα κύπελο. Παιδιά, δηλαδή. Ακούστε την αλήθεια και οι αεξίδες και οι παοξίδες. Ο Κομίνης είναι καλός διαιτητής. Απλά μπερδεύτηκε. Κοίταξε να δεις. Ο Κομίνης έχει μπερδευτεί όπως έχει μπερδευτεί μία πόρνη η οποία δεν ξέρει στη νύχτα μέσα ποιος κάνει το κουμάντο στη νύχτα. Και λέει πρέπει να πάω να δώσω τα λεφτά εγώ. Σε αυτόν τον ταβαντζή στον άλλον. Κατάλαβε. Εκεί μπερδεύτηκε η δουλειά. Γι' αυτό η ψυχολογική πίεση σε αυτό το μάτς. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το πιο εύκολο μάτς. Διαιτητικά. Εκεί μπορούσε να σφαγεί ο Ολυμπιακός πιο εύκολα. Η ΑΕΚ, η οποία έχει παρτούζα την ΕΠΟ, γι' αυτό έλεγε ο Σχίζο Δήμος, ακούστε κάτι. Διαφωνώ. Θα πάρετε την ΕΠΟ μόνοι σας. Για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλιώς μπερδεύτηκε η δουλειά. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Να είσαι γερός, ευχαριστώ. Έγινε και στην καλά, για έτσι είναι τα γράμματα, παιδιά. Τώρα είναι μισό μέτρο offside, δεν είναι το Θεό, ποιος ελέγχει. Και αν εδώ υπάρχει κενό εξουσίας, πάνε οι αεξίδες και ψυχολογικά καταρακώνουν επόπτη και διαιτητή, που προτιμάει ο διαιτητής να πυροβοληθεί στην Τούμπα αντί να τσιμεντωθεί στη βουλιαγμένη κάτω. Πέμπτος από το τέλος. Τέταρτος. Καλημέρα. 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 Έλα, δε, μάλιστα.
Λοιπόν, συγγνώμη. Μιλάνε οι παοκτήδες για διατησία. Μιλάνε. Συγγνώμη. Το πρώτο παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, όταν μπαίνει η ΑΕΚ κόκκινη στο 10. Ναι. Αυτή η κόκκινη είναι καθαρή κόκκινη για την ΑΕΚ. Δεν είναι δύο, μια κίτρινη για την κάθε ομάδα. Νομίζω ότι εκεί ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά μετά από την άλλη μεριά έμεινε και αυτός με 10. Ναι, ωραία. Ποια, το ΠΑΟΚ, το offside του ΠΑΟΚ δεν είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Αυτό λέμε τόση ώρα. Εγώ δεν κατακρίνω τον Κομίνη για τη διαιτησία του. Ο Κομίνης περνάει στην ιστορία σαν ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις κάτι, εάν το μετρούσε τον γκολ, το μέτρησε, θα φώναζε η ΑΕΚ, θα τελειώναμε. Εάν δεν μετρούσε τον γκολ, θα φώναζε στον ΠΑΟΚ, θα τελείωνε. Η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι αυτή η οποία τον βάζει στο εδόλιο τον Κομίνη. Ο Κομίνης και ο επόπτης ήταν καλή η διαιτησία τους. Για μένα ο Κομίνης ήταν καλή η διαιτησία του στην Τούμπα. Μέχρι και το σημείο άριστος ήταν. Μέχρι και το σημείο. Η αμφισβητούμενη φάση λοιπόν, ή θα πρέπει να πάει στον έναν που ελέγχει ή στον άλλον που ελέγχει. Οκ. Ναι, η γνώμη μου τέτοια είναι. Ναι. Εγώ είμαι αεκλής. Ναι. Είμαι πολιτόχορο. Ναι. Πιστεύω ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι καθαρό. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Η κόκκινη που παίρνει ο Αραούχο στο μάτσο ΆΚΑ στην 10η αγωνιστική. Ναι. Είναι στη χειρότερη κίτρινη και για τους δύο. Ωραία, αυτό όμως δεν αλλάζει. Είναι τρελό πρόξιμο για τον ΠΑΟΚ. Για ο ΆΚΑ μιλάς. Ναι, για το ΆΚΑ, για τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, και η φάση του offside goal του ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολη. Μα γι' αυτό δίνουμε άλοθη. Εγώ δίνω στο διαιτητή. Ο διαιτητής είναι λάθος, γιατί σε τέτοιου είδους φάσεις ή το μετράς ή το ακυρώνεις εκείνη την ώρα. Πάμε. Όταν δεν υπάρχει τηλεόραση που έχει στη Γερμανία, να κάτσει να το δει και να αποφασίσει. Τρίτος από το τέλος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Καποδίστρια θα σου δώσει 2 double, ένα Champions League και 2 κουτιά σφαίρες για να πάνε φαντάρι. Λεωρίζει την Σαλόνικα, κοροϊδεύει αυτός. Για να κόπλο και ο Άκα τι γίνεται. Χατζινάκο, βλέπεις αρκετά μάτς Γιουρολίκα, το είχα πρέφα από την αρχή. Μάλιστα. Ο Μπέστ χαιρετίσματα μας στέλνει. Μπράβο Χατζινάκο, 5 στα 6 και τον Ολυμπιακό τον έχασε για 3 πόντους. Όχι, λάθος μάλλον μετέφρασε ο φίλος του παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τον πιάσαμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Δώσαμε Τσεσεκά με μείον 5,5 να καλύψει δηλαδή 5 πόντους. Ναι. Κάπως ίσως μάλλον δεν το ερμήνευσε σωστά ο φίλος του προγνωστικού. Τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. 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 Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Ναι. Βαγγέλης από Αθήνα εξής. Ο λόγος είναι 3 πράγματα θέλω να πω μόνο ραπ. Τρίζει η πόρτα, θέλει λάδωμα η πόρτα. Λοιπόν, σε παραδέχομαι γιατί είσαι γνήσιος και τα λες όπως έχεις. Για μένα, σε παράδειγμα, που είπες μέσα στη Θεσσαλονίκη, σε Θεσσαλονίκη του κοραδιόφωνο ότι τον goal είναι offside. Και αυτό για μένα είναι μεγάλη μαγεία. Για πάντως και σε εκπομπή. Είναι λεπτομέρεια όμως για μένα αυτό, φίλε. Και παρακολουθώ τις εκπομπές σου. Για μένα είναι αυτό λεπτομέρεια όμως. Τρεις παρατηρήσεις και θα είμαι πολύ γρήγορος για τους υπόλοιπους συνακροτές που τους σέβομαι και δεν θέλω να τρώω τον χρόνο. Πρώτον, είναι μεγάλη μαγιά σου σαν δημοσιογράφος, ότι έχεις το βλέμμα και κρίνεις και βλέπεις πράγματα. Ο Χατζινάκος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είμαι χρόνια παίκτης του στοιχήματος και επειδή παρακολουθώ τελευταία, είσαι πολύ μάγκας που τον διέκρινες και τον βάζεις σε κομπές να γίνει προγνωστικά. Respect. Γιατί να φοβηθώ, δηλαδή τι θα κάνει ο Χατζινάκος. Δηλαδή, άμα βλέπουμε κάποιον για το ραδιόφωνο ή για τη δουλειά μας που μπορεί να βοηθήσει, είναι ευπρόσδεκτο. Respect. Ναι. Respect και σε παραδέχομαι που τον είδες και τον διέκρινες. Δεύτερη παρατήρηση. Για τους φίλους παοκτζίδες, αδέρφια σαν ΑΕΚτζής, γιατί είμαστε αδερφικά σωματεία. Ποτέ ιστορικά τόσα χρόνια δεν ήμασταν ποτέ εχθροί. Ναι. Πάντα έκανα στο πλευρό του ΠΑΟΚ και πάντα ο ΠΑΟΚ στο πλευρό της ΑΕΚ. Πώς φτάσαμε σήμερα. Ναι. Σε αυτή την κακάδια, εγώ είμαι ενάντια σαν ΑΕΚτζής. Και θα το πω ως εξής. Πώς γίνεται ρε παιδιά, μονάζιγα δικά σας. Εάν ήταν ο ΠΑΟΚ στη θέση της ΑΕΚ, να κοιμηθεί το βράδυ στο ξενοδοχείο, με συν 5 και κλεισμένο των θυρών, και να ξυπνήσει το πρωί από το κρεβάτι έτοιμο να φάει το πρωινό του να πάει στο γήπεδο να παίξει ο ποδοσφαιριστής και να είναι συν 2 και με κόσμο, τι θα έκανε ο ΠΑΟΚ, τι θα έκανε ο πάγκος του ΠΑΟΚ αν έπαιζε στο ΆΚΑ, δεν θα σηκώνονταν από το πρώτο λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι θα κατέβαινε καν να παίξει μπάλα. Τουλάχιστον η ΑΕΚ κατέβηκε να παίξει μπάλα. Που το απέδειξε πίσω ότι κατέβηκε να παίξει μπάλα. Ότι όταν ο διαιτητής και μπήκε μέσα ο Σαβίδης, υπέρτες της ΑΕΚ, έφυγε ο διαιτητής και ήταν ακόμα στο γήπεδο. Αν δεν βλέπουν την εικόνα, να τη βλέπουν. Οι παίκτες της ΑΕΚ. Πρώτα αποχώρησε ο διαιτητής και μετά αποχώρησαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Αν θέλουμε να κρίνουμε μια ομάδα που φοράει τον Πεμπιλίνο. Ο διαιτητής δεν βγήκε.
Μετά δεν βγήκε. Λοιπόν, τρίτη παρατήρηση για τα Μπεμπιλίνο. Επειδή μιλάμε για Μπεμπιλίνο. Και δεν μου λέτε ρε παιδιά, μετά από 2 ώρες να βγούμε να παίξουμε μπάλα. Μετά από 2 ώρες θα βγαίνει οποιαδήποτε ομάδα να παίξει μπάλα σε 10.30 το βράδυ πριν τα μεσάνυχτα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και μετά από 2,5 ώρες. Εάν ο Κομίνης έλεγε παιδιά πάμε είναι 0-0 το μάτς, θα βγαίνει η ΑΕΚ. Εδώ είναι η παρατήρησή μου, τη υποπαρατήρηση, αυτή την παρατήρηση που λες. Ναι. Πώς γίνεται να δίνει όταν παίζεται ο αγώνας σε ενεργό χρόνο offside που πανηγυρίζει ο Μπάρκας με το χέρι ψηλά και μέσα στα αποδυτήρια με τι, όταν εμείς δεν είμαστε Γερμανία όπως είπες, δεν έχουμε τηλεόραση, είναι παρερμηνία εδώ. Δηλαδή όπως μας βολεύει το δεχόμαστε αυτό το 1-0. Το δεχόμαστε αυτό το 1-0, παιδιά. Στον αγωνιστικό χώρο, αυτό θέλετε να μιλάμε για αγωνιστικό χώρο, offside έδωσε τον αγωνιστικό χώρο. Στα αποδυτήρια το έκανε 1-0. Δεν υφίσταται το 1-0 αυτό γιατί είναι στα αποδυτήρια, δεν έγινε στον αγωνιστικό χώρο. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Η ΑΕΚ με 0-0 έβγαινε. Όχι, πάλι δεν θα έβγαινε. Αυτό εγώ έχω μια αμφιβολία εδώ. Δεν θα έβγαινε. Θα έβγαινε. Ναι. Με 0-0 ίσως να βγαίναμε και δεν θέλαμε να βγαίνουμε. Θα έβγαινε. Έχουμε δείξει σαν σωματείο ότι δεν θέλουμε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν Ολυμπιακός μπορεί να μην βγαίναμε γιατί μιλάτε. Φίλε, αν ήθελε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση τότε με το Σάχα, κάλλιστα θα μπορούσε να πει να σηκωθεί να φύγει από το γήπεδο και θα το είχε κάνει και έπαιξε μέσα και μακιάζει. Δεν ήταν πρωτάθλημα τότε όμως. Όπως θα λες. Και τρίτη παρατήρηση. Ήταν επιτελικό κυπέλλου, δεν ήταν νομίζω. Και τρίτη παρατήρηση και κλείνω για τους συνακροατές να μην τρώω άλλο χρόνο. Είπες για την ΕΠΟ και για τις ενώσεις. Και για τα κρουασάν και τα γάλα τα λιγμένα. Ναι. Εάν θέλουμε να αλλάξει αυτό το ποδόσφαιρο, μάγκες, θα πρέπει να γίνει το εξής. Και θα σε ρωτήσω ευθέως, Βάτ, και θέλω τη γνώμη σου. Αυτός που αγοράζει την ΕΠΟ έχει εξουσία ή αυτός που έχει την παράγκα. Ποιος έχει εξουσία, αυτός που αγοράζει την παράγκα ή αυτός που έχει την παράγκα. Έχουν και οι δύο. Αν θέλουμε να αλλάξει το ποδόσφαιρο ραπ, θα πρέπει να μην υπάρχει παράγκα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος την αγοράζει, να μην υπάρχει παράγκα. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την UEFA και τη FIFA. Εγώ φίλε μου, ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Άμα θέλουμε κάποια στιγμή παράγκα να γίνει ποδόσφαιρο, τριετή επιτροπή από την UEFA, δική της άνθρωποι στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ. Γιατί οι Έλληνες είναι πολύ καλοί διαιτητές όταν θέλουν να παίξουν. Και το έχουν αποδείξει στις διεθνείς διοργανώσεις ότι είναι πολύ καλοί διαιτητές όταν μόνο στηρίζουν μόνο για το παιχνίδι. Τίποτα. 3 χρόνια διοικήσεις τη UEFA στην ΕΠΟ και την ΚΕΔ. Αυτή είναι η λύση. Τέλος. Ό,τι και να λέμε είναι να γελάμε. Καταλήγουμε τώρα. Ποιος είναι τα βαθύ, συζητάμε συνέχεια τη ΕΠΟ. Να μην υπάρχει παράγκα. Να καταργήσουμε την παράγκα, όχι τον ίδιο τη παράγκα. Καταλήγουμε τώρα, ξέρετε και οι δύο. Να καταργηθεί η παράγκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά, στους υπόλοιπους. Πού καταλήγουμε και οι δύο. Ότι οι Έλληνες είμαστε λαμόγια. Και πάντα θέλουμε ένα ξένο να μας κατευθύνει να μας 100%, 100%. Είμαστε λαμόγια οι Έλληνες και θέλουμε τους Ευρωπαίους να μας βάλουν σε τάση. Εδώ ρε, οι Ευρωπαίοι μπήκαν τα βατζή στα οικονομικά της χώρας. Θα μας πειράξει να μπουν στο ποδόσφαιρο που στο κάτω-κάτω θα φτιάξει κιόλας. Καλημέρα. Με αυτούς. Πρώτο τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Μπίλη. Γεια σου. Ο Απολωνιστής είμαι. Πήγα στη Μαρμίτα προχθές. Έλα. Γεια σου, ρε φίλε. Καταρχήν, Πίλη, πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο σου για τα στοιχηματικά. Ευχαριστώ, προσπαθούμε. Έτσι, να συνεχίσει έτσι, φίλε. Να διορθώσω λίγο την φυσιότη που πήρε πριν, που με πέσαν και τα λίγα μαλλιά, να πούμε, που είχατε, πήραν και αυτά. Σαν Πόντιος, λέει, πρέπει να υποστηρίζω ή πάω και η ΑΕΚ, είπε. Κώστα, έτσι δεν είπε. Αφού έχει το ποντιακό στοιχείο. Καμιά σχέση ο πάω και η ΑΕΚ με τον Πόντο. Η 8 ξαδέρφια μπορώ να πω. Η μόνη ποντιακή ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Απόλλων Καλαμαρίας, ο Απόλλων Πόντου. Έτσι. Και αυτό να το λες, Κώστα. Μην ντρέπεσαι. Ο Απόλλων Πόντου. Γιατί αντραπώνει. Ναι, ο Απόλλων Τραπεζούντας λεγόταν στην Τραπεζούντα Μουσικογυμναστικός Σύλλογος και ήρθε στην Καλαμαρία και έγινε ο Απόλλων Καλαμαρίας. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι από την Κωνσταντινούπολη. Με τον Πόντο 8 ξαδέρφια. Αυτό, στους παοξίδες να πω ότι όταν πέρσι ο Θωμαίδης έβγαινε και έλεγε στο Κοριόπολης για τον Θοδωρίδη αυτά που έλεγε, τότε βγαίναν όλοι και λέγανε άκουσες τι είπε ο Θωμαίδης, άκουσες τι είπε ο Θωμαίδης, καλά τα λέει, καλά τα λέει. Και τώρα κλάμα. Όχι, τώρα τα ακούσετε. Ρε παιδιά, Θωμαίδης, δεν παίρνει θέση υπέρ κάποιου κατά κάποιου. Έχει κάποιος ο άνθρωπος, έχει κάποια ενημέρωση, κάνει την εκτίμησή του, είναι έμπειρος στο ρεπορτάζ και αναφέρει τις πληροφορίες που έχει με την εμπειρία του. Ρε παιδιά, δεν παίρνει το μέρος κανενός ο Θωμαίδης. Ο Θωμαίδης, όταν ήμουν 17 χρονών. Πώς θα το κάνουμε. Όταν ήμουν 16 χρονών, πήγαινα στα αεροδρόμια και έπαιρνα αυτόγραφο από τους παίκτες. Το ξέρεις αυτό. Πήγαινα στο αεροδρόμιο και όταν ανοιχόταν οι αποστολές, έπαιρνα αυτόγραφο από τους παίκτες. Και δεν είχα τον Αρδίζο.
και παίζει Καλαμαριά Απόλλων Αθηνών στο Χαριλάου. Ο Αρδίζογλου τελείωνε την καριέρα του στον Απόλλων Αθηνών. Λέω, θα του τη στήσω, λέω, θα του πάρω αυτόγραφο. Τη στήνω εκεί. Έρχεται ο Απόλλωνας. Σκάκει ο Αλέφαντος Μύτη, προπονητής του Ηρακλή. Συναντάει τον Πετρόπουλο, προπονητή του Απόλλωνα. Τι έγινε, τι δεν έγινε, πέφτει ένα ξύλο εκεί. Εκεί έπεσε ξύλο. Τον πλακώνει ο Αλέφαντος στον Πετρόπουλο. Πάρ τον κάτω τον Πετρόπουλο. Φωνές, φασαρίες, αυτό κτλ. Τη στείνω εγώ εκεί πέρα και έχει αρχίσει το σοου, το γέλιο. Πάνε εκεί τον Πετρόπουλο, θαρμαλυμμένα, αυτό κτλ. Θωμαίδης. Έγραφε στη Θεσσαλονίκη. Ήξερε τον εισαγγελέα Βραχά, ο οποίος ήταν της υπόθεσης, τον έπιασε, τον μίλησε, τον ρώτησε με το τηλέφωνο τότε που ήταν με τα, πώς τα λένε, με τις κάρτες, ούτε κάρτες δεν είχε τότε. Αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Καρτοτηλέφωνο. Δεν πρέπει να έχει καρτοτηλέφωνο. Το 85 δεν είχε. Και έλεγε στους παρευρισκόμενους εκεί, νεαρός ο Θωμαίδης, ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο τον Αλέφαντο. Όχι, ρε Κυριάκο, λέει. Τον τουλούμιασε στο ξύλο τον Πετρόπουλο. Θα τον αφήσει ελεύθερο ο κύριος Βραχάς. Μπαμ, τον αφήνει ελεύθερο. Τι να σου πω, έχω η πληροφορία, λέει ο Κόκκινος, και θα αφήσω εγώ τον Θωμαίδη. Αμούστακος ήμουνα, μαλλιά στο κεφάλι σαν τον Καστόνε είχα. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό? Πριν 33 χρόνια. Λύκειο, πρώτη λυκείου πήγε. Και ο Θωμαίδης ήταν 7, 8, 10 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη ρεπόρτερ. Και είχε βρει τον εισαγγελέα, τον ρώτησε, του είπε ο εισαγγελέας, κύριε Θωμαίδη, Κυριάκο τότε τι πως τον λέγανε και τα λοιπά. Και ήξερε ο Θωμαίδης τι θα γίνει. Σε ένα καυγά, ας πούμε, από εκεί ξεκίνησε. Και θα κάνω εγώ τώρα στον Θωμαίδη τον έξυπνο, θα τον ρωτήσω. Να σε καλά, πάμε τελευταία γραμμή. Μάλιστα. Πάρ' τον άλλο τον Πετρόπουλο. Λέγε, φίλε. Για Θωμαίδη θα μιλήσω. Να μιλήσει για τον Θωμαίδη. Λοιπόν, ο Θωμαίδης δεν κάνει εκτιμήσεις. Ό,τι είπε, το είπε βάσει πληροφόρησης, έτσι είπε. Έτσι λες εσύ. Αυτό είπε ο Θωμαίδης. Και ο Λάκης του Σημοφορίδης, αφήνει αιχμή. Όχι, ο ίδιος ο Θωμαίδης λέει από πληροφορίες που έχω. Δεν κάνω εκτίμηση. Ναι, αλλά δεν λέει από πού έχεις τις πληροφορίες. Γιατί εδώ ο Λάκης... Γιατί ποιος δημοσιογράφος αποκαλύπτει την πηγή, ρε φίλε. Ποιος αποκαλύπτει την πηγή. Να πω που δείχνετε πάνω και μην διαστρέφει τα μίλια μου. Ο ίδιος ο Θωμαίδης παραδέχεται ότι αυτά που λέει τα έχει από πληροφόρηση. Μαγκιά του. Μαγκιά του, ρε φίλε. Κάτσε, συγγνώμη, είπα κάτι. Αύγει απόφαση όπως την είπε μεγάλη του μαγκιά. Άλλο... Μέχρι στιγμή, λοιπόν, εγώ τι πιστεύω ο Θωμαίδη. Πρώτον, δεν έχει καμία πληροφόρηση. Μάλιστα. Διότι αν είχε πληροφόρηση, θα την είχε μόνο από το δικαστή. Ναι. Δεν υπήρχε άλλος. Ναι. Που σε αυτή την περίπτωση ήταν για την Μπουζού και οι δύο. Ναι. Κάνει εκτιμήσεις, ναι, οι οποίες είναι τεταλμένες από αυτούς που συμφέρει, που τους συμφέρει να κάνει τέτοιες εκτιμήσεις. Αν βγει απόφαση, μισό λεπτό. Επίσης, εργάζεται στο Μετρόπολης και του συμφέρει να βγει αντίθετη απόφαση δηλαδή. Ενώ εργάζεται στο Μετρόπολης ο Θωμαίδης. Ο Θωμαίδης δεν υπόθηκε επειδή δεν έκανε συμφέρον του Θωμαίδη. Το συμφέρον του Θωμαίδη είναι η. Επειδή υπόθηκε ότι έχει σωστές εκτιμήσεις, όλο και βυστής το βλέπω να κάνω. Εκτός σε όλα πήγε λάθος, εκτός του Σκουλαρίκη, ο οποίος έκανε μια κακοδικία, κάνει συνέχεια και βυστήσεις και ακόμα και τώρα Τετάρτη θα βγει η απόφαση, είπε. Α, ναι, επειδή ο ΠΑΟΚ έφερε τα βίντεο, θα βγει Παρασκευή Δευτέρα. Που συνέχεια κάνει κολοτούμπες από την προηγούμενη απόφαση του ΠΑΟΚ. Συνέχεια, συνέχεια. Οπότε. Ποιες είναι οι καλές εκτιμήσεις? Τον έχω αναλάβει το βολαβικά του Θωμαίδη. Οπότε. Με σχόλια που του κάνω στο SDNA που γράφει. Το έχω βγάλει και άλλα σχόλια. Θα δούμε αν το SDNA τα βγάλει. Το πρώτο το έβγαλε. Εγώ θα, μόλις πέσει η σκόνη, θα κάνω τα πάντα για να τιμωρηθεί ο Θωμαίδης για αυτό που κάνει. Εσύ. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Εσύ. Τι θα κάνει. Βέβαια, εγώ τι. Τι θα, τι θα κάνω εγώ. Ναι. Δεν θα σου πω τι θα κάνω εγώ. Εγώ είμαι ένας πολίτης και έχω δύναμη. Εγώ αυτά που βλέπω, που ακούω τις πληροφορίες. Σαν πολίτης έχεις δύναμη. Επειδή είμαι πολίτης έχω δύναμη. Επειδή είσαι πολίτης. Ποιος έχει δύναμη, ρε ράπε, εσύ έχεις δύναμη που λες αλαντάλα. Λοιπόν, σε που λες αλαντάλα, εσύ έχεις δύναμη. Ένας πολίτης που ξέρει του γίνεται. Μόλις. Κάθε πολίτης έχει δύναμη με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Έχεις δύναμη εσύ σαν πολίτης στην Ελλάδα. Βράβο, σε ποια σχολή κοηδίτη, στο φέρετρο θα πας. Τόσο καιρό που ο Θωμαίδης έλεγε τις εκτιμήσεις του ή τις πληροφορίες του, γιατί δεν βγήκε σε μια άλλη εκπομπή να τον κατηγορήσεις? Εδώ και τόσες φορές που έχει κάνει εκτιμήσεις και πληροφορίες και βγήκε τώρα. Ή ο καθένας που βγαίνει τώρα και τον κατηγορεί τον Θωμαίδη. Συγγνώμη, αυτή η ερώτηση είναι σοβαρή. Τώρα γούσταρα, τώρα βγήκε. Α, τώρα γούσταρες, επειδή δεν σ' άρεσε εκτίμηση, γι' αυτό βγήκε.
Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν έλεγε, έκανε ποτέ καλή εκτίμηση για τον ΠΑΟ, όλο κακές εκτιμήσεις κάνει και τελικά βγήκε και ευνοϊκότερο από τέτοιο. Εγώ ξέρω ότι λέει ο Θωμαίδης βγαίνει μέχρι τώρα και επαναλαμβάνεται. Για να σου πω και κάτι, και οι εμπλεκόμενοι μαζί του έχουν θέμα. Προσέξτε τώρα, δεν μπορώ να λέω ότι έχω πληροφόρηση για θέματα δικαστικά. Αυτό θέλει εισαγγελέα. Προσέξτε τώρα, άλλο έχω. 20 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά ο Θωμαίδης, τώρα θυμηθήκαμε ότι θέλει εισαγγελέα ή δεν θέλει ο Θωμαίδης. Εγώ δεν πάω ξύ, τι με νοιάζει, τι έλεγε. Τι με νοιάζει, τι με νοιάζει. Δεν με αφορούσε ο Θωμαίδης. Τώρα βλέπω τι γίνεται. Δεν μου λες τώρα, έτσι και βγει απόφαση όπω τη λέει ο Θωμαίδης. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Πάλι για εισαγγελέα είναι. Και τι θα πει. Θα πας και θα δεις τον κόπτρο αυτήν. Εάν δεν βγει, όπως λέει ο Θωμαίδης, όπως δεν βγει και πολλές φορές. Θα γίνει ρόμπα ο Θωμαίδης. Θα γίνει. Επίσης, ξέρω να σας αποδείξω γιατί είναι ύποπτος. Θες με άλλο τρόπο έτσι 100%. Ναι. Μου βγαίνει στο SDNA και κάνει ένα σχόλιο ότι ο Σκουτέρης ήταν κάκιστος γιατί έβγαλε λέει απόφαση εκείνη την ώρα τη νύχτα. Αυτό τον ενόχλησε και δεν τον ενόχλησε σκολαρίκι. Η οποία με συνοπτικές διαδικασίες ενώ πόκλησε αναβολή την έκανε μπιμ μπαμ, όχι λέει τώρα θα βγείτε μισή ώρα και θα γράψετε. Αυτό για μένα που παρακολουθώ το κάθε τι και την κάθε λεπτομέρεια. Εσύ τώρα κάνει και τη δική σου εκτίμηση. Τι πιστεύεις θα γίνει. Για να σου πω και κάτι, όλη η παραγωγή στη Θεσσαλονίκη εκτός ενός είναι για τα κλάματα. Ποιος έβγαλε πληροφόρηση, έβγαλε πληροφόρηση ο Θωμαίδης λανθασμένη και τα βρακάκια τους γίνανε καφέ τους παοξίδες. Αμάν μάθαμε αυτό, μάθαμε θα τιμωρηθούμε. Εγώ να σκόλω δική μου εκτίμηση. Εκτίμηση θα κάνω. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει και στοιχεία και δίκιο, ναι. Ειδικά με τα βίντεο που θα βγάλει, πιστεύω ότι η απόφαση είναι ευλογική για τον ΠΑΟΚ. Δική μου εκτίμηση κάνω, γιατί έχουμε δικαιοσύνη ακόμα. Πάρα πολύ. Για αυτό τον λόγο. Δεν μου λες, άμα δεν βγει καλή απόφαση, δεν θα έχουμε δικαιοσύνη. Αν δεν βγει καλή απόφαση. Ναι. Κοίταξε κάτι τώρα. Εδώ παίζει δύο πράγματα. Ο Καποδίστρας έδειξε με τον τρόπο του. Ότι να κάνει καλή δίκη. Mm. Από εκεί και πέρα, αν οι πιέσεις είναι τέτοιες που δεν γνωρίζουμε που το φέρουν και που το φέρουν, δεν θα κάνει καλή δίκη. Και άμα ο Θωμαίδης ξέρει για τις πιέσεις. Ναι, άλλο να ξέρει τις πιέσεις και να κάνει εκτίμηση, και άλλο να λέει ότι είναι μη και ακριβώς. Μείον 3, μείον 5, 2, 7 κτλ. Και λέει έχω πληροφόρηση. Ο ποιο είναι πληροφόρηση. Εσύ λες τώρα ότι στα 58 του, στα 59 του ο Θωμαίδης είναι μαλάκας να βγαίνει και να λέει μια εκτίμηση έτσι αέρας δημόσια. Όπως φαίνεται είναι. Διότι ακόμα και αν την είχε δεν θα το έλεγε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ωραία, εγώ περιμένω όλους σας που είστε ευαίσθητοι με το Θωμαίδη να βγαίνατε κι άλλες φορές. Όχι τώρα. Πεθαίνω για ίντρικα, ψοφάω για τίποτα. Λες και ο Θωμαίδης είναι αυτός που θα βγάλει την απόφαση, ρε παιδιά. Είναι αυτός που αποφασίζει για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όχι, εδώ τον κατηγορεί ο Σημαφορίδης ύποπτα και τον λέει πανέξυπνα. Δηλαδή, όταν αθωώνονται οι ομάδες μας είναι καλός ο Θωμαίδης ή όταν κατηγορούνται είναι κακός ο Θωμαίδης. Είναι αυτός που βγάζει αποφάσεις, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Φύγαμε. Bye. Φύγαμε, bye. Φύγαμε, bye. Φύγαμε, bye. Φύγαμε.